Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι μέλος της οργάνωσης αντιμαχητικού φασισμού. Καταρχήν να πω ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, θα κάνουμε την κουβέντα. Θέλω να πεις πότε ιδρύθηκε η οργάνωση και γιατί, αφού υπήρχαν την εποχή που ιδρύθηκε, φαντάζομαι, και άλλες αντιφασιστικές ομάδες, επιλέξατε να ιδρύσετε άλλη μία. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπήρχε κάποιο κενό που έπρεπε να καλυφθεί? Ωραία. Λοιπόν, η ΟΡΜΑ ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια. Mm-hmm. Περίπου ένα χρόνο, λίγο λιγότερο από ένα χρόνο, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα. Αναφέρω αυτό σε γεγονός γιατί το θεωρούμε κομβικό γεγονός στην αντιφασιστική μάχη. Τέλος πάντων, τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Άμα διαβλέψαμε κάποιο κενό, θεωρούμε ότι υπήρχε ένα κενό στο αντιφασιστικό κύμα. Το αντιφασιστικό κύμα είχε δώσει τεράστιες μάχες με απίστευτη αυτοθυσία, αυταπάρνηση, αγώνα, όλα αυτά τα χρόνια, από το 8 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία της Χρυσής Αυγής στο Άγιο Παντελεήμονα και προσυνδεδρεώθηκε μετά το 10 σαν κομβικό σημείο μετά την είσοδο του Μιχαλογιάκου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, που πήρε ένα θεσμικό ρόλο. Η Χρυσή Αυγή είναι αναγνωρίσιμη μαζικά στην κοινωνία και παίζει το ρόλο ενός πόλου, ρε παιδί μου, ο οποίος διεκδικούσε, κατά δική μας άποψη, κανονικά την κεντρική εξουσία ή χώρο στην κεντρική εξουσία. Το αντιφασιστικό κίνημα, παρόλο που έδωσε μάχες, πάρα πολλές από αυτές επιχειρησιακά και πολιτικά συγκεκριμένα νικηφόρες, υπήρχε μια κατάσταση που, παρόλο στις ήττες της Χρυσή Αυγή, συνεχώς μεγάλωνε και δυνάμωνε. Δεν υπήρχε, το αντιφασιστικό κίνημα δεν κατάφερε να ανακόψει την πορεία της ανάπτυξής της. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές και σε άλλες, σε κείμενα κτλ., ενώ το αντιφασιστικό κίνημα χτυπούσε τη Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή κατάφερε να μεγαλώνει. Να δημιουργεί μια δημοκρατία, να δημιουργεί μια αίσθηση. Σίγουρα σπρώχθηκε πάρα πολύ από τα κανάλια, υπήρχε σαν. Δεν το ανέβουμε όλο αυτό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι ο ρόλο των καναλιών, αυτό είναι ο ρόλο των media, σε αυτή την πραγματικότητα είχαμε να παίξουμε. Οπότε εμείς θεώρησαμε ότι, βάζοντας και στην αρχή τα 9 σημεία πάνω στην αναγνώριση του φασισμού και της αντιφασιστικής μάχης στο ιδρυτικό μας κείμενο, βάλαμε 9 συγκεκριμένα πράγματα, τέλος πάντων, κάποια πιο κομβικά, κάποια πιο κοινώς αποδεκτά, τα οποία πάνω σε αυτά δούλεψε η ΟΡΜΑ τον πρώτο καιρό. Όταν ιδρύθηκε η ΟΡΜΑ, μιλάμε για την εποχή ακόμα κυβέρνηση της Δημοκρατίας, επί Σαμάρα, Δέντια στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μια σκληρή εποχή για το κίνημα, για τους αγωνιστές και για τους αντιφασίστες, αλλά και γενικά. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη θεωρήσαμε ότι υπάρχει η ανάγκη μιας οργάνωσης, η οποία θα δει συνολικά το θέμα του μαχητικού αντιφασισμού. Ο μαχητικός αντιφασισμός σαν εργαλείο ανάπτυξης του ταξικού κινήματος, αλλά και του τρόπου που θα δοθεί μάχη με τους φασίστες, ειδικά τότε, πολύ πιο κομβικά, που η δίκη της Χρυσής Αυγής δεν είχε αρχίσει ακόμα, είχαν ξεκινήσει κάποιες διώξεις, αλλά δεν υπήρχε κανένα τι θα γίνει. Η Χρυσή Αυγή δοκίμαζε μια ανασυγκρότηση εκείνο τον καιρό και εμείς είπαμε ότι σε μια κατάσταση του κινήματος που αντιμετώπιζε τον φασισμό κυρίως είτε από το τοπικά στέκια, σε ένα τοπικό κέντρο, ότι οι φασίστες εδώ πέρα, εμείς στη γειτονιά μας ή στην περιοχή τέλος πάντων που ελέγχουμε, ήταν χτισμένα τέλος πάντων συλλογικό της με αυτόν τον τρόπο, είτε σε μια κατάσταση ότι πίεση προς το κράτος, κάνουν κάτι με τη Χρυσή Αυγή, να τελειώνουν, να βάλουν τη φυλακή, να κλείσουν τα γραφεία τους, μια πίεση προς μια θεσμική λύση. Καλά είναι όλα αυτά. Βέβαια δεν την αρνήθηκε εσείς, φαντάζομαι. Όχι, τίποτα αρνούμε, ούτε την τοπική δουλειά αρνούμαστε, ούτε τη θεσμική λύση. Θεωρούμε ότι η μάχη με το φασισμό είναι συνολική, είναι μια κεντρική πολιτική μάχη. Είναι μια μάχη η οποία βοηθάει και το ταξικό κίνημα γενικότερα στο να αποκτάει ταυτότητα. Είναι μια μάχη που κόβει κάθετα την κοινωνία. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι του ταξικού κινήματος ποτέ ιστορικά να έχει πει ότι να συζητήσουμε μια τακτική συνεργασία με τον φασισμό απέναντι σε κάτι άλλο. Δεν έχει υπάρξει αυτό. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα κομμάτι που δημιουργεί, ξεκαθαρίζει το στρατόπεδό μας, το ποιοι είναι, ρε παιδί μου, το ταξικό κίνημα. Οπότε το θεωρούμε ότι είναι ένας αρκετά καθαρός αγώνας. Δεν μπερδεύει το ταξικό κίνημα. Ίσως τον μπερδεύει στην έντασή του. Κατά πόσο υπάρχει φασιστικός κίνδυνος ή δεν υπάρχει κτλ. Αλλά στον ίδιο το φασισμό δεν έχει τεθεί κάποιος ότι όχι, αυτή είναι από τη μεριά μας ή ότι μπορούμε να συζητήσουμε κάτι.
αλλά σε αυτό που λέγαμε πριν, τέλος πάντων, για την τότε εποχή. Και πάνω σε αυτές τις ελλείψεις ενός κεντρικού μηχανισμού, ο οποίος θα βρει τους φασίστες, γιατί οι φασίστες πάντα κοιτάγανε την κατάσταση του κινήματος. Χτίζανε σε μέρη και σε περιοχές το οποίο το κίνημα δεν υπήρχε ή βρίσκανε κάποιες αδυναμίες, μέσα από αυτό κινούτσαν και ήταν. Και είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν περιοχές οι οποίες σε κάποιο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι με τους όρους της δημοκρατίας πάντα, έτσι, σε αυτό το πεδίο και στους ιδιωτικούς όρους, τις έλεγχαν. Η διεκδίκησή τους για το πέραμα, τα τάγματα εφόδου της Νίκαιας, ο Ιωσής Παντελεήμονας. Στα βόρεια τότε υπήρχε μια περιοχή, όχι τόσο στον Ηράκλειο που υπήρχαν τα γραφεία τους, αλλά στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, στα Μπριλίσια κτλ. Υπήρχε ένα κομμάτι και μέσα σε αυτό δημιουργούσε μια ανάπτυξη περικύκλωση του κέντρου, ρε παιδί μου, που θα θεωρήσουμε, ρε παιδί μου, ότι το ταξικό κίνημα με συλλογικότητες, με οργανώσεις, χρόνια είχε αυτό το κέντρο, δημιουργούνται μια γεωγραφική περικύκλωση, άμα το δούμε κεντρικά. Πάνω σε αυτό εμείς βάλαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τους φασίστες εκεί που υπάρχουν. Γόνιμες είναι οι τοπικές γεώσεις, διεκδικούμε πάντα στα μέρη που ανεβαίνουμε να είμαστε με ό,τι υπάρχει από εκεί, είτε στέκια καταλήψεις, είτε τοπικά σωματεία, άλλες οργανώσεις που έχουν τοπικές συλλογικότητες εκεί πέρα, να υπάρχει μια κίνηση όπως θα το κάνουμε, αλλά χωρίς αυτό να θεωρούμε ότι η τοπική δουλειά, η τοπική γείωση είναι εργαλείο του μαχητικού αντιφασισμού. Mm-hmm. Είναι το απόλυτο εργαλείο, ότι έτσι θα πρέπει να γίνει μέσω τοπικών στεκιών. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα κεντρικό σχέδιο, γιατί οι φασίστες δεν δίνουν μάχες. Πηγαίνοντας στο σήμερα, έχουμε δει ότι οι φασίστες δεν δίνουν μάχη στον Άγιο Παντελεήμονα. Τον έχουν αφήσει τον Άγιο Παντελεήμονα. Είναι ένα σημείο που το χάσανε. Δεν δίνουν τη μάχη της Νίκαιας. Την έχουν αφήσει. Κοιτάνε αλλού. Κοιτάνε προς το πέραμα που τους βγήκε τώρα η ιστορία με τα προσωπικά τα σχολεία, αλλά μάλλον τα πούμε πιο μετά αυτά. Κοιτάνε σε κομμάτια άλλα. Δεν είναι σε μια ιστορική μάχη του Άγιο Παντελεήμονα. Το βάλουμε κατά αντιστοιχεία τα εξάρχεια μας και θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Το έχουν αφήσει τελείως αυτή την ιστορία. Και δεν θέλουν να παραδεχτούν και την ήττα. Mm-hmm. Γιατί γενικά οι φασίστες παραδοσιακά δεν παραδέχονται ποτέ τις ήττες τους. Οπότε δεν θέλουν, κατά την εκτίμησή μας πάντα, δεν θέλουν να μπουν σε μια ιστορία ότι ξαναδιεκδικούμε τον Παντελεήμονα. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα από αυτά που είπες, μου γεννήθηκαν διάφορες ερωτήσεις. Θα σου πω τώρα κάποιες που θυμάμαι, έτσι. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει αντιμαχητικός φασισμός, δηλαδή μαχητικός αντιφασισμός, λάθος, δηλαδή υπάρχει και ειρηνικός, ας πούμε, αντιφασισμός, δηλαδή πώς διαφοροποιείται αυτό το πράγμα, τι σημαίνει, έχει κάποια τακτική, έχει κάποια στρατηγική, τι σημαίνει ακριβώς. Η στρατηγική και η τακτική είναι ξεκινά από μια αντίληψη. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει μη μαχητικός αντιφασισμός. Υπάρχει ένας θεωρητικός, δηλαδή. Όχι, του παράλληλου κτισήματος. Δηλαδή ένας αντιφασισμός ο οποίος λέει ότι θα δημιουργήσουμε κομμάτια τοπικών γεώσεων, ζυμώσεων, κοινωνικής αποδοχής τόσο μεγάλα, θα φτιάξουμε κοινωνικά κέντρα, φορείς, ανάλογα με την αντίληψη, τέλος πάντων, πώς μπαίνει στην κάθε αντίληψη του κινήματος. Σωματεία, οργανώσεις, γειτονιές τόσο μεγάλα, θα εμπλέξουμε τόσο πολύ κόσμο που αυτό θα μεγαλώσει με ένα τέτοιο βαθμό και ανεξάρτητα τι κάνουν οι φασίστες, κάποια στιγμή θα τους πλακώσει όλη αυτή η κοινωνική, τεράστια κοινωνική βάση χωρίς να κοιτάμε μια αντιπαράθεση με τους φασίστες. Δηλαδή που λέει ρε παιδί μου ότι οι φασίστες κάνουν Άγιο Παντελεήμονα, εμείς θα κάνουμε μια πλατεία Βικτωρίας και θα βάλουμε όλους τους κατοίκους, θα φτιάξουμε σχολεία, θα φτιάξουμε παιδικούς σταθμούς, παιδιά, πρόσφυγες κτλ. Που όλο αυτό το πράγμα ρε παιδί μου θα τον λιώσει τον Άγιο Παντελεήμονα, σε μια αντιστοιχεία του παλαιότερη. Ή σήμερα αυτό υπάρχει. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κινήματος που αντιλαμβάνεται τη μάχη με τον φασισμό, το εργαλείο μάλλον της αντιπαράθεσης με τον φασισμό είναι το δικό μας μεγάλωμα, αλλά όχι προς μια συγκρουσιακή κατάσταση, αλλά προς μια παράλληλη συνύπαρξη. Ναι. Άρα, δεν τη δεχόμαστε, δεν τη θέλουμε, αλλά υπάρχει. Ναι. Άρα ο μαχητικός αντιφασισμός. Ο μαχητικός αντιφασισμός είναι. Τοποθετείται ότι. Να κάνει τι. Να διαλύσει όλους τους φασιστικούς φορείς και μηχανισμούς που υπάρχουν αυτή στην Ελλάδα. Κόμματα, οργανώσεις, γραφεία, συμμορίες, χρηματοδοτήσεις, σχέσεις με το κεφάλαιο, όλα αυτά, αυτός είναι ο φασισμός,
είναι η σχέση με το κεφάλαιο και οργανώνεται σαν ένα, όπως έχουμε περιγράψει, σαν ένα πολιτικό σχέδιο, μαχητικό πολιτικό σχέδιο της αστικής τάξης προς τη διάλυση των εργατικών διεκδικήσεων. Με τους φασίστες το πέραμα που χτυπήσανε τους συνδικαλιστές εργάτες στη ζώνη δεν είναι να γίνουν πιο τσαποκαλυμμένοι οι συνδικαλιστές εργάτες, να βάλουν, να εντάξουν, κατά δική μας άποψη πάντα, να εντάξουν περισσότερο στο σωματείο τους, να κάνουν πιο διεκδικητικούς αγώνες, πιο διεκδικητικές απεργίες, αν διαλυθεί αυτός ο απεργοσπαστικός μηχανισμός, ο οποίος τρομοκρατεί το εργατικό κινήματο στην τάδε περιοχή, για παράδειγμα. Σε αυτό έτσι αντιλαμβάνω το μαχητικό αντιδράσιμο. Να ρωτήσω τώρα κάτι από τα λεγόμενά σου πάλι. Τι σημαίνει για σας φασισμός, και θα σου πω γιατί σε ρωτάω, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα. Τι είναι ο φασισμός, δηλαδή μπορεί και για κάθε συλλογικότητα, υπερβάλλω τώρα, να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά επειδή υπάρχουν διάφορες ερμηνείες του φασισμού, ο ένας, ας πούμε, μπορεί να βλέπει φασισμό διάχυτο στην κοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν απόψεις ότι, ας πούμε, ο σεξισμός είναι, ξέρω εγώ, φασισμός. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα, που μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Δεν παίρνω θέση αυτή τη στιγμή. Απλά ρωτάω εσάς, πώς το εννοείτε αυτό και ποιοι είναι οι φασίστες? Είναι η Χρυσή Αυγή μόνο? Κοίτα, σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι, το οποίο ιδιαίτερα τώρα στην κρίση και στην απογνωμοποίηση της δημοκρατίας φαίνεται πιο έντονο. Ένα κομμάτι που πραγματικά αμφισβητεί τη δημοκρατία, ένα κανιβαλιστικό κομμάτι της κοινωνίας, ένα μικροαστικό. Οι κυρπαντελίδες, τέλος πάντων, που λέγανε παλαιότερα, το οποίο είναι με απόλυτους όρους ο θάνατός μου, η ζωή μου, και όχι σε μια άποψη καριέρας, ο θάνατός σου και τα μικροσφαίροντά μου, το ελάχιστο τέλος πάντων που μπορεί να έχω. Δεν μιλάω για ρηπίστες, για άπητες, μιλάω για ένα πολύ συντηρητικό μικροαστικό κομμάτι στην κοινωνία, το οποίο υπήρχε από πάντα. Είναι ζωτικό κομμάτι της δημοκρατίας. Και ανανεώνεται. Υπάρχει σε όλο τον δυτικό κόσμο. Παρόλα αυτά, εμείς όταν μιλάμε για φασισμό, μιλάμε για ένα οργανωμένο πολιτικό σχέδιο της αστικής τάξης απέναντι στο ταξικό κίνημα, το οποίο πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα η Χρυσή Αυγή. Από αυτό φτιάχτηκε, γι' αυτό χρηματοδοτήθηκε, γι' αυτό έχει αυτή την αλματώδη ανάπτυξη την περίοδο 8-12. Και στον αντίποδα της αντιεξήγερσης, της συνολικότητας από την αντιεξήγερση του Γρηγορόπουλου, ένα κορυφαίο γεγονός της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μια εξήγερση που συνέβη μέσα στο Μητροπολιτικό Κέντρο, σε όλα τα Μητροπολιτικά Κέντρα της Ελλάδας, λίγο πριν την έναρξη της κρίσης, και σαν απάντηση αυτό, και σαν ένα εργαλείο διαχείρισης της επερχόμενης κρίσης που ερχόταν, η Χρυσή Αυγή έπαιξε αυτό το ρόλο. Συμπληρώμενη από μικρές άλλες ομάδες, τέλος πάντων, οι οποίες απλά συμπλήρωναν το ρόλο της. Όχι, δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή ο φασισμός. Υπάρχει ένα οργανωμένο, διεκδικεί να έχει ένα οργανωμένο κίνημα, δεν τα καταφέρνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από τη δράση μας στην Όρμα, βλέπουμε κινήσεις ανασύνταξης αυτού του πράγματος. Αλλά ο φασισμός που είναι μέσα στην κοινωνία, αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων, που περιγράψαμε πιο πριν, το μικροαστικό, το κανιβαλιστικό κομμάτι της κοινωνίας, άμα δεν έχει έναν μηχανισμό συγκρότησης, συσπήρωσης και ένα πολιτικό όραμα, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο φασιστικού φορέα. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας φασισμός από τα κάτω, χωρίς σχέδιο, χωρίς πολιτική εκπροσώπηση, χωρίς κάποια διεκδίκηση. Είναι απλά στα κομμάτια αυτά τα μικροαστικά, τα κανιβαλικά που υπήρχαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας παλαιότερα δεν ανάγνωσε ζήτημα της κοινωνίας, του κινήματος, όπως δεν έβλεπε ζήτημα φασισμού στην Ελλάδα. Ένα άλλο κομμάτι αντιλαμβανόταν ότι όλες αυτές οι συμμορίες ενδεχομένως θα παίξουν τη μαγιά για κάτι. Παρ' όλα, ακόμα και παλαιότερα, το κομμάτι του αντιφασισμού πάλι στρεφόταν ενάντια σε μικρούς τότε μηχανισμούς που υπήρχαν. Η συμμορία της Χρυσής Αυγής τότε σαν περιοδικό, ένα περιοδικό ήταν. Όλα αυτά είχε ένα κομμάτι και lifestyle, αλλά και το οποίο προσπαθούσε να το κάνει μηχανισμό, το οποίο υπήρχε ένα κομμάτι κινήματος που συγκρότανε μαζί του. Παρ' όλα αυτά και τότε αντιλαμβανότανε την κίνηση του φασισμού σαν ένα κομμάτι μηχανισμού. Σίγουρα η προπαγάνδα απέναντι
στον καθημερινό φασισμό, τέλος πάντων, από κομμάτια του κινήματος, έχει να δώσει. Σαφώς έχει να δώσει, είναι μια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι όσο σιδηρεί το μηχανισμός και μεγαλώνει, προς αυτή την κατάσταση κάποιος θα το χάσει. Τώρα, ένα παράδειγμα είναι η Γαλλία. Στη Γαλλία, πραγματικά η Le Pen δεν είναι ο εκπρόσωπος του φασισμού, είναι ένας συνομιλητής. Πολιτικός, ο οποίος είναι αποδεκτός από το σύνολο της κοινωνίας, εκτός από ένα μικρό κομμάτι ριζοσπαστικό του κινήματος, προς τιμή του βέβαια, αλλά αναντίστοιχο για την πραγματικότητα εκεί πέρα, και δεν το λέω προς τους αγωνιστές στη Γαλλία. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι το καταλαβαίνουν, ότι όταν έχουμε ένα φασιστικό μόρφωμα το οποίο διεκδικεί την Προεδρία της Γαλλίας, κάνει συγκεντρώσεις, μιλάει με όλο το σύστημα, το μηδιακό, το πολιτικό, το θεσμικό. Και οι αντισυγκεντρώσεις προς αυτό το κομμάτι είναι των 200-150-200 ανθρώπων, σίγουρα είναι αναντίστοιχο τι συμβαίνει. Έχει ενσωματωθεί βέβαια. Έχει. Αυτό, δηλαδή ενώ έχει ενσωματωθεί στο πολιτικό σύστημα. Έχει ενσωματωθεί ενώ γι' αυτό και δεν υπάρχουν προφανώς φοβερές αντιδράσεις όπως υπήρχαν πριν από πολλά χρόνια και με τον πατέρα της, ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή έχουν καταφέρει να, εγώ, έτσι το βλέπω εγώ, να διεισδύσουν πιο καλά. Νομίζω ότι και άμα με τη Χρυσή Αυγή δεν υπήρχε ένα κομμάτι του αντιφασισμού και δεν είχαν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές στην εποχή 10-13, το οποίο είχε αυτή την κάθετη ριζοσπαστική θέση ότι αυτούς θα τους αγγίσουμε, ενδεχομένως η Χρυσή Αυγή δεν έχει καταφέρει να έχει ενσωματωθεί μέσα σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Le Pen έγινε λιγότερο αντιφασίστρια, το όραμά της είναι λιγότερο κανιβαλικό. Απλά συσπήρωσε ένα τέτοιο κομμάτι που κόσμου. Κοινωνικής πηγαίως απεύθυνσης και δυναμικής, η οποία έγινε αποδεκτή από ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου, γιατί έτσι λειτουργεί η αστική δημοκρατία, βάσει των επιταγών του κεφαλαίου, και σαν τέτοια πρέπει να αποδεχτεί όλο το πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Ωραία. Έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει σωστά, ότι συνδέεται τον αντιφασισμό με την ταξική συνείδηση. Ένας φιλελεύθερος, ας πούμε, κάποιος ακόμα που μπορεί να είναι εν γέννη, ξέρω εγώ, απολίτικος, δεν μπορεί να είναι αντιφασίστας, ή θα είναι με κάποιον τρόπο εντός αγικών λαθασμένο, θα το χάσει κάπου στην πορεία του παιχνίδι, ας πούμε. Θα μπορεί. Σίγουρα θα μπορεί. Ναι, κατά κύριο μέσα στο αντιφασιστικό κίνημα έχουν υπάρξει άνθρωποι οι οποίοι για από άλλες αφετηρίες, όχι ταξικές, δώσανε μάχη με το φασισμό και ενδεχομένως κάποια στιγμή αυτή η μάχη πήγε μέχρι σε σκάτων, χάσαν τη ζωή τους, σκοτώθηκαν, εκτελέστηκαν, βρέθηκαν σε μια πραγματικά πολεμική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε τον αντιφασισμό σαν μάχη, σαν μια μάχη ταξική. Μπορεί και για αισθητικούς λόγους κάποιος να είναι αντιφασίστας. Mm-hmm. Δεν μπορώ το φασισμό, δεν μπορώ τις στολές, δεν όλο αυτό. Mm-hmm. Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα χτιζόταν από την αριστερά αυτή η κατάσταση, αυτή η αισθητική αντιπαράθεση, οι στολές, τα εμβατήρια, η πειθαρχία, όλα αυτά, και εμείς που είμαστε ο κόσμος της ομορφιάς, του χορού. Ωραία είναι όλα αυτά, δεν είναι άσχημα. Ίσως και λόγω της δικτατορίας αυτό. Ναι. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να εκφραστεί, ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρούμε ότι το κέντρο μιας μάχης μπορεί να γίνει από κομμάτια που είναι εκτός της μάχης. Δηλαδή, και στην Παλαιστίνη, πάρα πολύ. Στην Παλαιστίνη, για παράδειγμα, γιατί και ο αγώνας πολλές δεκαετίες ήταν αλληλέγγυη στο κομμάτι των ανθρώπων εκεί πέρα. Πολλοί άνθρωποι από τη Δύση πήγαν στην Παλαιστίνη να βοηθήσουν, άλλοι σκοτώθηκαν κιόλας σε αυτές τις μάχες. Παρ' όλα αυτά, η Παλαιστίνη είναι τον αγώνα και από αυτούς εξαρτάται. Και με αυτή τη στιγμή στον αγώνα δεν θα βρεθεί ποτέ κάποιος άλλος να πάει να δώσει τον αγώνα αυτούς. Ο αντιφασιστικός αγώνας είναι υπόθεση εργατικής τάξης, γιατί αυτούς αφορά, για αυτούς γίνεται και κόντρα στα δικά τους συμφέροντα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα τα οποία ακόμα και ένας άνθρωπος εκτός τάξης, ο οποίος ένας φιλελεύθερος, αστός, προοδευτικός μπει σε αυτόν τον αγώνα. Πολύ σύντομα καταλαβαίνει ότι ο αγώνας που κάνει γίνεται για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Δεν είναι ως θέση, ως εργάτης, αλλά σαν πολιτικό υποκείμενο η θέση που παίρνει είναι και αυτή ταξική. Mm-hmm. Από πάντα υπήρχε αυτό ο διαχωρισμός στα πανεπιστημιακά κινήματα, πάμε σε αρκετά θεωρητική κουβέντα, αλλά παρόλα αυτά είναι ταξικός αγώνας, ανεξάρτητα της θέσης που το δίνει ο καθένας. Mm-hmm. Είναι το πολιτικό υποκείμενο που δίνει αυτό το αγώνα. Για την εργατική τάξη, με την εργατική τάξη, mm-hmm. και για τα δικά της συμφέροντα. Ωραία.
Τώρα θα σου διαβάσω κάτι που είναι στις θέσεις σας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Γράφεται ότι χρειαζόμαστε μια αντιφασιστική οργάνωση ως οργανικό τμήμα του ταξικού εργατικού κινήματος. Δεν είμαστε ανταγωνιστική δύναμη στα υπάρχοντα εργατικά κόμματα, σωματεία, στέκια. Το αντίθετο, αυτό που είπες και εσύ πριν δηλαδή. Βλέπουμε την οργάνωση σαν συνδετή εμπλοκή μας με το υπαρκτό, ζωντανό εργατικό κίνημα για τη διαμόρφωση ενός επαναστατικού υποκειμένου για την ανατροπή του καπιταλισμού. Σε άλλο σημείο, άσχετα από πολιτικές επιρροές που έχει ή δεν έχει ο καθένας μας, ενώνουμε τώρα τις δυνάμεις μας, κομμουνιστές, αναρχικοί και αντικαπιταλιστές, σε μια γροθιά ενιαία, οργανωμένα, στοχευμένα, για να μην αφήσουμε να γίνει πραγματικότητα κόλλας που μας ετοιμάζουν. Και νομίζω στις 31 του μήνα θα κάνετε μια εκδήλωση στην ΟΣΟΕ, σωστά, θα πούμε για αυτήν αργότερα. Η αφίσα όμως, που έχετε βγάλει, γράφει ενάντια σε φασισμό και εθνικισμό, με τα όπλα της εξέγερσης για την κομμουνιστική στρατηγική. Ωραία. Έχω διάφορες ερωτήσεις να κάνω σε αυτά. Θα ξεκινήσω τώρα από την εξής ερώτηση. Έχω την εντύπωση, μπορώ να κάνω και λάθος τώρα, ότι οι δύο πρώτες παράγραφοι που σου διάβασα, τους οποίους θα τις ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, έχουν διαφορετικό νόημα από την τρίτη που είναι στην αφίσα. Γιατί στην αφίσα, στο δεύτερο σκέλος γράφεται με τα όπλα της εξέγερσης για την κομμουνιστική στρατηγική. Στα πρώτα μέρη λέτε ότι μπορούμε, ας πούμε, να είμαστε όλοι μαζί, κομμουνιστές, αναρχικοί και όσοι πιστεύουν από ένα, πώς να το πω τώρα, από ένα ταξικό πεδίο να δώσουμε, ας πούμε, τον αγώνα. Έχετε κάποια συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα στην όρμα ή δεν έχετε? Γιατί το δεύτερο, ας πούμε, κομμάτι μου είναι λίγο... Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει λίγο αντιθετικό με τα πρώτα που σου διάβασα. Τώρα κάνω και λάθος. Ναι, όχι, όχι, αυτό προσπαθήσω να το ψαφνί. Λοιπόν, καταρχήν, ξεκινάμε από το πρώτο κομμάτι για να βάλουμε ένα πλαίσιο. Θεωρούμε ότι είναι μια εποχή αποσταθεροποίησης. Δεν κάναμε μια εισαγωγή, δεν μιλήσαμε για τη διεθνή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη και τα λοιπά, σήμερα ζουν. Οι άνθρωποι που θα ακούσουν σε 300-400 χρόνια θα πρέπει να έχουν μια βιβλιογραφία από πίσω να καταλάβουν γιατί μιλάγαμε. Αλλά για τη σημερινή κατάσταση υπάρχει μια εικόνα στην Ευρώπη, η παγκόσμια κρίση, ζούμε στον 8ο χρόνο της κρίσης, υπάρχει μια απομονωμοποίηση της δημοκρατίας, βάζω ένα πλαίσιο λίγο συνοπτικά, υπάρχει μια άνοδος ακροδεξίας, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο, στην Αμερική ο Τραμπ, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη διεκδικήσει τέλος πάντων της ακροδεξιάς, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία, διαφορετικά μεταξύ τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, η Ουκρανία ακόμα πιο διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, οπότε βάσει σε αυτό το πλαίσιο, εμείς λέμε ότι είναι μια εποχή μαχών, ανατροπών και εξεγέρσεων. Και είναι υπόθεση του ταξικού κινήματος. Πάνω σε αυτό, έχουμε να κάνουμε να αντιληφθούμε ότι για αυτό το ταξικό κίνημα μιλάμε. Για το ταξικό κίνημα στην Ελλάδα. Για το ταξικό κίνημα με αυτή την αριστερά, με αυτή την αναρχία, με αυτές τις εμπειρίες, με αυτές τις οργανώσεις, αυτές τις συλλογικότητες, αυτές τις καταλήψεις, αυτά τα κόμματα, αυτά τα σωματεία, αυτό, αυτό, αυτό. Δεν διεκδικούμε ότι θα φτιάξουμε ένα άλλο ταξικό κίνημα το οποίο θα έρθει από τα κάτω και δαιμόνευτο και θα αντικαταστήσει το προηγούμενο. Σαφώς και θα έρθει και αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε έναν συνολικό ανατριπτικό αγώνα χωρίς το υπάρχον ταξικό κίνημα. Παρ' όλα αυτά, το ταξικό κίνημα του λείπουν εργαλεία για να δώσει αυτή τη μάχη με ικανοποιητικούς και νικηφόρους όρους στη δοσμένη του κατάσταση. Είναι ένα κίνημα το οποίο στη σημερινή του κατάσταση είναι προϊόν της μεταπολίτευσης, είναι προϊόν τη δεκαετία 70, 80, 90 και των αγώνων που γίνανε τότε και στη σημερινή κατάσταση είναι αρκετά παροπλισμένο από τον τρόπο που διεκδικεί. Ήταν από πάντα ένα κίνημα πίεσης το οποίο είχε από μέσα και κάποια κομμάτια ανατρεπτικά τα οποία όμως ποτέ δεν ξέχυπαν από το πλαίσιο της προπαγάνδας. Δηλαδή, ακόμα και ο Κουφοντίνας στην απολογία του, όταν το είπε ποιο ήταν ο ρόλος 17 Νοέμβρη, είπε ο ρόλος 17 Νοέμβρη ήταν η ένωση προπαγάνδα. Δηλαδή, ακόμα θα βάλουμε και τα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια, τα κομμάτια που είχαν αποφασίσει έναν όρο απόλυτη σύγκρουση ζωή και θανάτου με το υπάρχον. Το εργαλείο του για αυτό ήταν η προπαγάνδα. Πάνω σε αυτό, εμείς διεκδικούμε ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα εργαλεία, η μεθοδολογία, η προσέγγιση των οργανώσεων.
Πάνω σε αυτό, γι' αυτό το λόγο δεν βάζουμε κάποια ιδεολογική ταυτότητα στο αρχικό, ότι έτσι είναι. Δηλαδή δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε η αναρχία συνολικά, είτε επιμέρους σε κομμάτια της μεγάλας, η Ομοσπονδία, η ΑΠΟ, και δεν υπήρχαν αυτά τα μορφώματα τότε. Εμείς βλέπουμε ότι έχει το επαναστατικό υποκείμενο, έχει την αντίθετη ιδεολογία και θα πάει να το κάνει, ούτε αριστερά τα κόμματά της, η Εντασία, η τέλος πάντων, άλλα κτλ. Ότι αυτοί είναι το υποκείμενο, αυτοί το έχουν να το κάνουν, ούτε μετά σε πιο κοινωνικά σχήματα, γειτονίες, τα σωματεία κτλ. Ότι έχουν ένα σχέδιο, μια αντίληψη, μια μεθοδολογία, ένα πρόγραμμα και προχωράνε και πάνε προς τα εκεί. Μέσα από αυτούς τα εκεί είναι η θέση μας αυτή. Και πάνω σε αυτό βάλαμε όλη αυτή την κατάσταση, ότι δεν, βάλαμε, θα το συνδέσω τώρα με τον δεύτερο τρόπο, έναν ανάποδο τρόπο. Μέσω της δράσης και μέσω της, των μαχών, των συμπερασμάτων και των συμπερασμάτων, θα φτιάξουμε την ιδεολογία και θα δέσουμε με τη μεθοδολογία και τα πράγματα. Δηλαδή βάλαμε μια ανάποδη τακτική, ότι θα μαζευτούμε, θα δούμε τον εχθρό, θα δούμε τους φασίστες, θα δουλέψουμε απέναντι στους φασίστες, θα συγκρουστούμε μαζί τους και από τις συγκρούσεις και από τις νίκες που θα έχουμε, θα δούμε πώς προσεγγίζουμε την εξέγερση. Mm-hmm. Ακόμα και η εξέγερση είναι κάτι που ήρθε μεταγενέστερα, δεν υπάρχει στα 9 σημεία της Όρμα. Η εξέγερση ήταν σαν ένα κομμάτι το οποίο απαραίτητη τη συνθήκη για το προχώρημα. Δεν μπορούμε να δίνουμε σήμερα. Το 15, τέλος πάντων, το 16 που βάλαμε πρώτη φορά το πρόγραμμα της εξέγερσης, τις μάχες με τους φασίστες, περιμένοντας πότε η δημοκρατία θα ξανασταθεροποιηθεί ώστε να περάσουμε σε μια κατάσταση κανονικότητας, ευδαιμόνιας προηγούμενη. Δηλαδή θα έχουμε μέσα στην κρίση συνεχόμενες μάχες, αντιφασιστικές νικηφόρες που πάντα θα νικάνε και έτσι θα προχωρήσουμε. Είπαμε και κάποια στιγμή ότι υπάρχουν αντιφασιστικές μάχες οι οποίες θα πρέπει να πάμε σε μια εξέγερση. Δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν προχωράει άλλο. Καταραίει, απονομοποιεί τη δημοκρατία, υπάρχει ακροδεξιά πίεση, θα πρέπει να υπάρχει και πίεση από το ταξικό στρατόπεδο. Τώρα, πάνω στο ζήτημα του κομμουνισμού, θεωρούμε ότι το όραμα του κομμουνισμού ξεκινάμε από τις προσεγγίσεις από την πρώτη διεθνή. Το όραμα της επόμενης κοινωνίας, μετά την αστική κοινωνία, η κομμουνιστική κοινωνία, η κοινωνία της αδελφότητας, της συνεργασίας, της μη ιδιοκτησίας, των κοινών μέσων παραγωγής και οι άνθρωποι που θα οργανώνουν τη ζωή τους, θα είναι κύριοι της οργάνωσης ζωών τους. Μέσα σε αυτές τις προσεγγίσεις είχαμε τις επαναστάσεις του Μεσοπολέμου, τη Ρωσική Επανάσταση, την Ισπανική Επανάσταση, που προσέγγισαν οι επαναστάτες εκεί τον τρόπο του πώς θα το φτιάξουν. Μετά τον πόλεμο, υπήρχε ένα τεράστιο κομμάτι ισχυροποίησης του καπιταλισμού της Δύσης, η οποία διέλυσε οποιοδήποτε όραμα εξέγερσης της δεκαετίας του 60-70-80, ακόμα και τεράστια κομμάτια όπως στην Ιταλία το κομμάτι της αυτονομίας των ερυθροταξιαρχιών της επαναστατικής αριστεράς δεν κατάφερε να δημιουργήσει καταστάσεις τύπου Ισπανίας, τύπου Ρωσίας, τέλος πάντων, μια γενικευμένη εξέγερση να μπουν χούντες, τάξεις κτλ. Η δημοκρατία μπορούσε να το διαχειριστεί λόγω της ισχύως της εκείνο τον καιρό. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πούμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα τι να μην είναι ο κομμουνισμός, πώς να μην είναι, ποια πλαίσια να του βάλουμε, να είναι ελευθεριακός, να είναι συγκεντρωτικός και μια τεράστια κουβέντα. Λογικό είναι. Η Σοβιετική Ένωση, οι καταστάσεις, η περίοδος του Στάλιν, μετά ο ρεβιζιονισμός κτλ. Δημιούργησαν ένα τεράστιο μάγωμα στο ταξικό κίνημα, πώς προχωράμε, τι κάνουμε. Μια πραγματική συνθήκη που έβλεπαν οι επαναστάτες μετά το 60-70, ότι από το Βερολίνο Ρεσί πηδάνε και έρχονται απέναντι. Από την Κούβα μπαίνουν σε μπανιέρες και κολυμπάνε και πάνε παρακάτω. Ότι όταν φτιάχνεις, όταν μιλάμε για ένα κομμουνισμό, μια κοινωνία αδελφότητας, θα πρέπει να ληφθεί να είναι ένα, δύο, τρία πικ τουλάχιστον παραπάνω, να έχουν μια παραπάνω ευημερία από τον κόσμο του καπιταλισμού. Θα πρέπει να πηδάνε οι άλλοι. Ναι, θα πρέπει να τρέχουν οι εργάτες και να πούμε θα πάμε στη Σοβιετική πατρίδα. Αλλά γίνεται το ακριβώς ανάποδο. Όλη αυτή η δυσκολία, όλη αυτή η κατάσταση έφερε σε μια απίστευτη δυσκολία το ταξικό κίνημα και η μη δυνατότητα περιγραφής μιας εξέγερσης στα δυτικά κέντρα και όλη αυτή η κατάσταση που έρχονταν από το σοβιετικό κομμάτι του Ανατολικού Μπλοκ
έφερε μια τεράστια κουβέντα, η οποία σήμερα θεωρούμε ότι δεν είναι επικαιρή. Σήμερα δεν έχουμε να λύσουμε τα ζητήματα μεταξύ του ποιου κομμουνισμού θα φέρουμε, αλλά το πώς θα κάνουμε την εξέλιξη θα φέρουμε την ανατροπή. Αυτό βάζουμε σαν κέντρο. Και θεωρούμε ότι το όραμα του κομμουνισμού, του κομμουναλισμού, πώς μπαίνει από τους πιο σύγχρονους θεωρητικούς, είναι το όραμα που πρέπει να ξαναμπεί με όρους υλοποίησης και όχι με όρους κριτικής. Γιατί δεν υπάρχει μπαμπούλα, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν υπάρχει ένα κομμάτι του δικού μας ταξικού στρατοπέδου το οποίο να το βλέπουμε κριτικά. Αντίθετα, όπως να το βάλουμε, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, δεν είναι ο μισός κόσμος, αλλά υπάρχει ένα μικρό κομμάτι του ταξικού στρατοπέδου το οποίο κερδίζει, μιλάω για την Τσιάπας, μιλάω για την εξέλιξη στη Ροζάβα, το οποίο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να το κάνει κριτική. Δηλαδή είναι πλήρως αποδεκτό ότι από το σύνολο του κινήματος εκτός από ελάχιστη κριτική, τουλάχιστον οι άνθρωποι εκεί πέρα, η προσπάθειά τους, αν το βάλουμε με παλαιοκομμουνιστικούς όρους, είναι στη σωστή γραμμή. Οπότε πάνω σε αυτό εμείς έχουμε την αισθησία ότι πάμε καλά πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι δεν μας τίθεται αυτό το θέμα του διαχωρισμού όλων αυτών. Και θεωρούμε ότι προτάσσοντας το όραμα του κομμουνισμού, ένα όραμα το οποίο είναι και κατανοητό σε ευρύ κοινωνικό κομμάτι, τι λένε αυτοί, γι' αυτό μιλάνε. Είναι ακόμα, υπάρχει μνήμη τέλος πάντων στην κοινωνία, είναι κατανοητό. Δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε μια τεράστια κουβέντα να περιγράψουμε το. Γιατί μιλάμε και μια διαφορετική συνθήκη 100 χρόνια μετά, με διαφορετικά μέσα παραγωγής, διαφορετικές τεχνολογικές δυνατότητες, διαφορετική γεωπολιτική σταθερότητα. Πιο πολύ θα είναι κυνήγι φαντασμάτων και ανεμόμυλων παρά μια πραγματική γόνιμη συνθήκη για το πώς θα προχωρήσει το κίνημα. Ουσιαστική. Θυμάμαι, μάλλον έχω σημειώσει, δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω πού το θυμάμαι απ' έξω. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του μέλου σας που είχε δώσει. Είχαν κάνει μια κουβέντα με τα παιδιά την εκπομπή με χωρίς πατρίδα στην Ερτόπεν. Ναι, ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, μπράβο. Με τον Αντρέα και τη Μαρία, που είχε πει το εξής. Σε ό,τι αφορά το θέμα της οργάνωσης, της ομάδας εννοώ τώρα, έτσι, της οργάνωσής σας. Αν είσαι να αντιμετωπίσεις, είχε πει, ένα συγκεντρωτικό μηχανισμό, πρέπει να λειτουργήσεις συγκεντρωτικά. Αντίστοιχα δηλαδή με αυτό που έχεις να αντιμετωπίσεις. Ωραία. Θες να μου πεις λίγο τι εννοείται με αυτό. Δηλαδή, ως κύριο αντίπαλος, φαντάζομαι, βλέπετε τη Χρυσή Αυγή, σωστά. Τι σημαίνει ότι αν είσαι αντιμετωπίσει ένα συγκεντρωτικό μηχανισμό θα λειτουργήσει και εσύ συγκεντρωτικά, δηλαδή, σε ποιο επίπεδο? Μιλάμε για ένα συγκεντρωτικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο αναπτύσσεται και προχωράει, σαφώς και κρίνεται και να τροφοδοτείται κτλ. Αλλά υπάρχει μια κατεύθυνση, η οποία αυτή είναι και προχωράει. Αυτό που έχουμε πει, το ξύλωμα των φασιστών, πόντο-πόντο. Δεν μας μπαίνει κάθε φορά από το μηδέν να συζητήσουμε. Έχουν οι φασίστες την άλλη εβδομάδα συγκέντρωση στον Πειραιά. Θα κάνουμε κάτι να το συζητήσουμε. Τι καλούνε, αν καλούνε αυτό. Να το δούμε, να μην το δούμε. Προλαβαίνουμε, έχουμε την εκδήλωση. Δεν έχουμε την εκδήλωση. Δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μια κατάσταση που βλέπουμε ότι θα πρέπει οι φασίστες να πεταχτούν έξω από τη δημόσια ζωή, να μην έχουν δημόσιο χώρο και σαν τέτοιο όλη η οργάνωση δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, από τις τοπικές μέχρι το κέντρο. Δηλαδή, βλέπουμε χρυσαυγήτικες καταστάσεις από πριν συγκεντρώσεων, τα εργαλεία μας για τη συγκέντρωση, οι τοπικές γιώσεις που έχουμε με τις υπόλοιπες συλλογικότητες, κίνηση. Έχουμε ένα μηχανισμό που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβανόμενοι μια κίνηση των φασιστών ένα μήνα πριν στον Πειραιά, που ξεκινήσανε μια μέρα πριν να βγάλουν συγκέντρωση στην πλατεία Κοράκη, τέλος πάντων, για ένα σχέδιο που είχε, για ένα πρόγραμμα που θα πέρασε ο Μόραλης για τους πρόσφυγες. Ναι. Και φτάζουν σε αυγή από το συγκέντρωση στην πλατεία Κοράκη.
δεν είναι ο οργανισμός που κινείται. Η τοπική του πειραρχίζει, μιλάμε τις υπόλοιπες ορκίες και συλλογικότητες εκεί πέρα που υπάρχουν σχέσεις. Τηλέφωνα στα μέλη, βγαίνει το σχέδιο, το κομμάτι, οι άνθρωποι που αποφασίζουν το πώς θα γίνει, το πώς θα συγκέντρωση, πώς θα πάμε, πώς θα φύγουμε, τα υλικά, πώς θα κατέβουν κτλ. Την επόμενη μέρα γίνεται μια συγκέντρωση των 150 αποφάσεων. Οι φασίστες δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Πήραμε και αυτό το μέρος, μια τελευταία μάχη. Με αυτόν τον τρόπο κινούμαστε. Δεν βλέπουμε τη μάχη με τον φασισμό αποσπασματικά, σαν ένα άθροισμα δράσεων ή το πώς μπορούμε ή όχι. Πάνω σε αυτό υπάρχει ένα συγκεντρωτικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο υλοποιείται. Okay. Υπάρχουν οργανωτικές ολομέλειες, οι οποίες γίνονται σε άταχτα χρονικά διαστήματα, περίπου μια φορά το χρόνο, μερικές φορές και πιο νωρίς λόγω της πυκνής πολιτικής περίοδου, η οποία μπαίνουν κεντρικές κατευθύνσεις. Αποφασίζεται συλλογικά από όλη την οργάνωση το πώς προχωράμε και μετά αυτό το πράγμα δουλεύεται και, εξελίσσεται και στην επόμενη πάλι κρίνεται. Ή άμα θεωρούμε ότι κάποια έχει γίνει, κάποια πρέπει να κρυθεί τώρα, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά υπάρχει τρόπος, υπάρχει ένας κώδικας, ρε παιδί μου, να οργανωθεί πάλι μια κριτική ολομέλεια, να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξουν το σχέδιο για να προχωρήσουμε. Αλλά δεν είμαστε, δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα ανά την περίσταση. Δηλαδή, εσωτερικά λειτουργείτε μέσω συνελεύσεων, πώς γίνεται, ας πούμε. Παλαιότερα λειτουργούσαμε μέσω συνελεύσεων, πάνω στην ανάπτυξη της οργάνωσης. Λειτουργούμε με τοπικούς πυρήνες σε τις περιοχές που κοιτάμε να το αναπτύξουμε. Και έχουμε και κάποια όργανα τα οποία έχουν κάθετες δομές πάνω στη φοιτητική παρέμβαση και τα οποία λειτουργούν από μόνα τους. Εκεί στοχευμένα. Η φοιτητική πανέμβαση δεν υπάρχει κάποιο φοιτητικό όργανο. Είναι φοιτητές οργάνωση και άλλοι άνθρωποι που για κάποιο λόγο τα πρωινά έχουν ελεύθερα, δεν δουλεύουν ή δουλεύουν βράδυ κτλ. Η οποία είναι εβδομαδιαία παρέμβαση σε μία-δύο σχολές. Λειτουργούν τα τραπεζάκια. Έχετε επαφές με αντίστοιχες ομάδες του εξωτερικού, υπάρχει κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε αρχίσει να ψηλαφούμε μια επαφή με την επαρχία. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα. Φαίνεται δύσκολο αυτό. Ναι. Δεν το έχουμε κάτι οργανωτικό στη σκαλιά να πούμε ότι πάμε. Όλα αυτά έχουμε αρχίσει να ψηλαφούμε το πώς μπορεί να γίνει μια ανάπτυξη της όργανωσης στην επαρχία, γιατί είναι και σημαντικό. Όπως είπαμε και στο πρώτο κεφάλαιο, οι φασίστες σπεκουλάρουν πάνω στα κενά του κινήματος, δημιουργούν καταστάσεις, δημιουργούν προβοκάτσιες και ακόμα και που το σύνολο της Αθήνας, το αντιφασιστικό κίνημα το έχει κερδίσει, τέλος πάντων το έχει πάρει. Ανεξάρτητα με κάποιες μικροσυμμορήτικες επιθέσεις που κάνουν εξαρτήτες, δεν έχουν σε κανένα μέρος της Αθήνας γειωμένη παρέμβαση, σαν τον παλαιότερο τύπο τέλος πάντων. Είδαμε τι είναι στη Λίμνο, πώς 5 χρυσαυγίτες κάνανε για 3-4 μέρες ένα νησί να κινείται γύρω από αυτούς. Τελικά το κίνημα σηκώθηκε, τους τάκλεισε τα γραφεία στη Λίμνο, στην Μυτιλίνη, συγγνώμη, τους τάκλεισε τα γραφεία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κίνηση των φασιστών, λεφτά έχουν, αερομεταφερόμενοι είναι, μπορούν να πηγαίνουν αστείων προβοκάτσιες. Θεωρούμε ότι ακόμα η ανάπτυξη οργάνωσης και του αξιοκίνηματος θα πρέπει να αντιλαμβάνεται να μπορεί να λειτουργήσει σε όλη την Ελλάδα. Πάνω σε αυτό έχουν γίνει προσπάθειες, είμαστε σε συζητήσεις με συλλογικότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το βλέπουμε. Ωραία. Είναι πρόβλημα, θεωρείται πρόβλημα, δεν ξέρω βέβαια αν θα το έχετε συζητήσει, μπορεί να το έχετε συζητήσει. Γιατί στο μέσο άνθρωπο η αριστερά γενικά έχει ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και ότι σκέφτομαι μερικές φορές αν αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ανέβει δυναμικά, ας πούμε, η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή ότι κοιτάξτε παιδιά που κατέληξε αριστερά, ας πούμε, να υπογράφει μνημόνια, να κόβει μισθούς, συντάξεις κτλ. Άρα πού έχουμε να πάμε, αφού τέλειωσε και αυτό, θα πάμε εκεί. Και αυτοί καλά τα λένε. Παίζει αυτό. Ωραία, λοιπόν. Εδώ δεν ξέρω, ίσως να γίνω λίγο δυσάρεστος. Θα προσπαθήσω. Γίνω ό,τι θες. Ναι, ναι, όχι για μένα, δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι τόσο πιο συγκεκριμένος μπορώ, άμα το χάσω, δυστυχώς. Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν, είναι πολύ λογικό ένα κομμάτι της κοινωνίας που λαμβάνεται σαν αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι παλαιότερα, τέλος πάντων, που ήμουν σε κάτι αναρχικές ομάδες και πηγαίναμε και κάναμε παρέμβαση στα σχολεία. Όλοι και λέγανε ότι είμαστε κουκουέδες. Είναι πολύ λογικό ένα κομμάτι να συνταυτίζει με το μεγάλο. Όπως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όλους αυτούς τους αμέδες, όλα αυτά τα καθάρματα, τέλος πάντων, όπως λέγονται, Combat 18 κτλ., τα λέει Χρυσή Αυγή. Είναι ένας τρόπος
υπάρχει ένα πολιτικό κέντρο επειδή είναι μεγάλο και γύρω από αυτούς όλοι οι άλλοι τέλος πάντων είναι εντός εκτός και από τα αυτά. Και να βάλουμε μια πραγματικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ακόμα είναι, το ταβάνι της αριστερής πολιτικής στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει περιγραφτεί κάτι παραπάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό που βάλουμε στο το πλαίσιο του πώς βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά, πριν το δημοψήφισμα, πριν τα μνημόνια, πριν όλα αυτά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφερνε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που, αυτόν τον αέρα που τον έβαλε στην κυβέρνηση, δεν είχε περιγραφεί από κάποιον άλλον κάτι άλλο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα κάνουμε κυβέρνηση και από την κυβέρνηση θα αλλάξουμε θα ανατρέψουμε την κρίση. Θα κόψουμε τα μνημόνια, τη λιτότητα και όλα αυτά. Θα κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση, θα δώσουμε δουλειές, θα δουλέψει σιγά σιγά η μηχανή της ελληνικής παραγωγής και με τον τουρισμό, με το ένα με το άλλο κτλ. Τη δημοκρατία, τον πολιτισμό μας και τη φέτα και την ελιά. Θα ξαναφτιάξουμε τη χώρα να αρχίσει να δουλεύει και να έχουμε έναν τρόπο ζωής. Τα ίδια λέει και τώρα. Ναι, okay. Έχει το θράσο να τα λέει και τώρα, οκ. Okay. Και ξεκίνησε αυτή την ιστορία προς αυτή την κατεύθυνση με κάποιους μηδιακούς τσαμπουκάδες, που από μετά και πραγματικοί τσαμπουκάδες. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι έφαγε πραγματικές χοντρές πιέσεις από αυτή την ιστορία. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ας το βάλουμε πραγματικά, ας τους δώσουμε, ρε παιδί μου, όλη την τέτοια. Να κάνουμε θέμα απόψεων ή μάχη ισχυρισμών, ότι δεν μπόρεσε. Λύγησε, το γύρισε, έγινε δεξιά προσαρμογή, η ολίσθηση προς αυτή την κατεύθυνση και από τότε έχουμε δύο μνημόνια, συνεχόμενα μέτρα, λιτότητα και κάποια αντισταθμιστικά τέλος πάντων τα οποία. Ναι, στην άλλη ζωή. Ίσως κάποιοι τα βλέπουν. Ναι. Εγώ δεν τα έχω δει ακόμα. Στην άλλη. Ναι. Ωραία. Και τι έχουμε σαν αντιπολίτευση σε αυτό, δηλαδή ποιο άλλο σχέδιο έχει κατατεθεί. Στη δική μου αντίληψη, στη δική μας αντίληψη, αυτό που βλέπουμε γενικότερα η κυκλοφορία, το πάρουμε έτσι μετά και στην πιάτσα, είναι ότι κάποιοι πιο τίμοι ΣΥΡΙΖΕΙ. Δηλαδή κάποιοι άλλοι οι οποίοι το ίδιο θα εφαρμόσουν, αλλά αυτοί δεν θα απολυθούν, δεν θα υποκύψουν στις πιέσεις, δεν θα. Μπλα 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 όλα αυτά. Και μπούρου μπούρου. Θυμάμαι κάτι κουβέντες που κάναμε στην οργάνωση, εν είδη αστεϊσμού τέλος πάντων, ότι. Για το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, τότε που έπαιζε αυτή η κατάσταση, θα ανοιγεί, κάνει κολοτούμπα, δεν κάνει κολοτούμπα και έπαιζε πολύ αυτή η κουβέντα τους 6 μήνες μέσα στο κίνημα. Και μας είναι κάτι και λέγαμε, εντάξει παιδιά, ας το βάλουμε λίγο ρεαλιστικά. Τι πιέσεις έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία έχει τις τράπεζες, το Δουνουτού, τη Λαγκάρντ, ναι, Λαγκάρντ ήταν τότε, τον Σόιμπλε, όλο αυτό το αστικό πλέγμα τέλος πάντων. Και από την άλλη έχει το κίνημα που του λέει, κοίτα να δεις, άμα υποφύγεις δεν θα ξαναπατάς εξ αρχεία. Αυτές ήταν οι δυνάμεις. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα ταξικό κίνημα από την άλλη. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το έφτιαξε. Ούτε όμως κάποια άλλη οργάνωση. Ένα ταξικό κίνημα το οποίο να δίνει τις μάχες, να διεκδικεί προς μια άλλη κατεύθυνση. Να έχει μια άποψη. Τι θα κάνουμε με τις τράπεζες. Τι θα κάνουμε με τα κανάλια. Τι θα κάνουμε με το ρεύμα. Τι θα κάνουμε με τις παραγωγικές δυνάμεις. Το οποίο να βάζει μια άλλη κατεύθυνση. Ακόμα δεν υπάρχει. Και σήμερα δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι πολύ λογικό ένα κομμάτι. Της κοινωνίας, όταν λέει αριστερά, να φαντάζεται διεκδίκηση στο Σόιμπλε. Γιατί το μόνο κομμάτι της αριστεράς που το οποίο περιέγραψε ένα κομμάτι ήταν κεντρικό πολιτικό, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό που περιέγραψε ήταν αυτό, διεκδίκηση στο Σόιμπλε. Και όλοι οι άλλοι κριτικοί πώς την έκανε. Ναι, δεν μπορώ να μην πει στο ΣΥΡΙΖΑ να πω τι καλά έκανε. Θεωρώ ότι η στρατηγική του πραγματικά έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Αυτό είναι, και όπως έχουμε πει και πιο πριν, γι' αυτό έχουμε βάλει και το θέμα της εξήγησης, περιγράφουμε μια άλλη στρατηγική. Γιατί αυτό είναι. Δεν διεκδικούμε εμείς την πιο καλή ΣΥΡΙΖΑ ή την καλύτερη διαπραγμάτευση. Ή ότι ο Τσίπρας είναι πουλημένος, θα ανέβω εγώ και εγώ θα του πω του Σόιμπλε και τα αγοράκι. Άσε τώρα αυτά. Έτσι, τέτοια κολπάκια έκανε και ο Βαρουφάκης, έκανε και τα λοιπά. Είδαμε πώς πιάσανε. Δεν πιάσανε ακριβώς. Επειδή το ανέφερες και πριν στην απάντηση που έδωσε μόλις προηγουμένως και το έχεις αναφέρει και στις προηγούμενες απαντήσεις κάποιες φορές, θα σου εκφράσω μια δικιά μου απορία που το διερωτώ μου, ας πούμε, συχνά. Αναφερόμαστε συχνά όλοι στον όρο κίνημα. Έτσι. Δεν θα αναφερθώ τώρα στο αντιφασιστικό κίνημα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κίνημα και τι προσδιορίζει ένα κίνημα, τι περιεχόμενο έχει δηλαδή για να υπάρχει το κίνημα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να βγουν και πράγματα που
Είναι όπως ας πούμε χριστιανοί λένε, ξέρω εγώ, ο παράδεισος. Δεν έχει σκεφτεί κανένας πώς μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Τους έχουν δώσει ένα πλαίσιο, τους λένε παιδιά αυτό είναι. Και μερικές φορές και εμείς αναφερόμαστε στο κίνημα, από όλο το κίνημα, θα το θέσω έτσι, και δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, υπάρχει, είναι υπάρχει το... έχει τις προϋποθέσεις για να υπάρχει. Τις προϋποθέσεις για να υπάρχει, τις έχει. Mm. Απλά οι μηχανισμοί του κινήματος, οι οργανισμοί του κομμάτι, οι λογικότητες, οι οργανώσεις, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εκφράσουν, όπως είπα και πριν, ένα ξεπέρασμα της κατάστασης. Το ταξικό κίνημα στην Ελλάδα, με τα εργαλεία που του δόθηκαν και από την εξήγηση αλλά και από την προηγούμενη εποχή, έδωσε τεράστιες μάχες απέναντι στην κρίση, απέναντι στον φασισμό, απέναντι, απέναντι σε αυτά τα συστήματα που τέθηκαν και τοπικούς αγώνες, τέλος πάντων, ταξικούς συγκεκριμένους, παιδί μου, κλαδικούς και κεντρικούς πολιτικούς. Η μάχη του Συντάγματος είναι, όλοι τη θυμόμαστε και τα λοιπά, ήταν κορυφαίο γεγονός στην περίοδο που διανύουμε. Ταξικές μάχες, απεργίες διαρκείας γίνανε. Οι αγώνες, οι τοπικοί αγώνες της Κερατέας, της Χαλκιδικής, το αντιφασιστικό κίνημα, ακόμα και στην προγενέστερη εποχή του πρόορμα, έδωσε τεράστιες μάχες με τους φασίστες. Το κίνημα απέναντι στους φασίστες, ακόμα και του καιρού που κέρδισε η Χρυσή Αυγή, δεν έχασε μία μάχη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η Χρυσή Αυγή, ακόμα και τότε, δεν μπορούσε να καλέσει συγκεντρώσεις όπου ήθελε. Ήταν υπό αμφισβήτηση. Παρόλο που κέρδιζε πολιτικά, ανεπτυσσόταν, ανέβαινε, το κίνημα ήταν εκεί και διεκδικούσε να απαντήσει. Ο κόσμος στο αγώνα στην Ελλάδα, τέλος πάντων αυτοί που λέμε, ο κόσμος που κατεβαίνει στον δρόμο, κατέβαινε στον δρόμο για 2-3 χρόνια συνεχώς, είτε σε γενικές απεργίες, είτε σε άλλους περιφερειακούς τοπικούς αγώνες, με μια απίστευτη συνέπεια και δράση. Αυτό το πράγμα χάθηκε. Αυτό το πράγμα αυτή περνάει την κρίση του υποτυπικού οράματος. Τι κατεβαίνω να κάνω. Σίγουρα δεν κατεβαίνει για να ξαναφέρει έναν ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι και το έλλειμμα. Αυτή είναι η προοπτική που δεν υπάρχει ή που θα υπάρξει, κατά τη δική μας άποψη, ή που διεκδικούμε να βάλουμε και εμείς σαν κομμάτι του. Είναι... Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι μια εξαίρεση σε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, σε σχέση με όλο τον δικό κόσμο, ο οποίο δεν θα την έχουμε για πάρα πολύ. Όπως είπα πριν, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακροδεξιά αντιπολίτευση. Είναι ένα πεδίο που σου αφήνει χώρο να δουλέψεις, να δημιουργήσεις, μπορείς να είσαι άμεση σύγκρουση, να χτίσεις την αυριανή μέρα. Θα υπάρξει ακροδεξιά αντιπολίτευση, πιθανότατα. Έρχεται. Οργανωμένη είναι, σαν σχήμα. Σαν σχήμα. Έχετε από όλο τον κόσμο, από όλο τον δικό κόσμο. Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την παράβαση. Mm-hmm. Πολύ ωραία παράβαση. Δουλεύουμε πάνω σε αυτή, χτίζουμε πάνω σε αυτή. Και πάνω σε αυτό που λες, άμα υπάρχει κίνημα ή όχι, δεν το αριθμούμε με ποσοτικούς όρους. Δηλαδή, όντως δεν υπάρχουν καταστάσεις συντάγματος και ούτε φαίνεται ότι αυτό το Μάη, γιατί τέτοια εποχή είχε ξεκινήσει η όλη αυτή η ιστορία, ότι σε 15-20 μέρες θα ξαναδούμε χιλιάδες κόσμου να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Ανεξάρτητα με τη διαταξικότητα τέλος πάντων αυτού του συντάγματος κτλ., θεωρούμε ξεκάθαρο ότι ήταν προς τη δική μας κατεύθυνση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούσαν ένα καλύτερο τρόπο ζωής για το πλατή λαϊκό κομμάτι. Δεν θυμίζανε σε τίποτα αντιδραστικές διαδηλώσεις κατσαρολάζω της Λατινικής Αμερικής και όλα αυτά. Ανεξάρτητα με το ποια ήταν η ταξική σύνθεση αυτού του κινήματος ή τελικά κατά πόσο ήταν καναπέδες, καλοφαγισμένοι κτλ. Αυτό που βάζανε σαν πρόγραμμα, τέλος πάντων, σαν αντίληψη κτλ., ήταν ένα προοδευτικό, μια προοδευτική κατεύθυνση και ενδεχομένως να μην το έχουμε σε 15-20 μέρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η διεκδίκηση, υπάρχει το κομμάτι του ταξικού κινήματος το οποίο προσπαθεί, περιμένει, άλλο διεκδικεί να οργανώσει, υπάρχουν προσπάθειες και εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι πάνω σε αυτό. Είμαστε σε μια καλή περίοδο χτισήματος. Καλή μέσα στην κρίση όλα αυτά. Ναι. Ενδιαφέροντα ναι. Σκληρή που λέει και η Κινέζικη κατάρα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Στην αφίσα που διάβασα και πριν για την εκδήλωση που θα έχετε, γράφεται ενάντια σε φασισμό και εθνικισμό.
Ο εθνικισμός θεωρείται ότι είναι σκαλή για τον φασισμό? Και στο λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι μιλούν, οι χρυσαυγίτες ήδη. Λένε παιδιά, εμείς δεν είμαστε φασίστες. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Εντάξει. Στη δική σας σκέψη, καταρχήν, αν το ένα οδηγεί στο άλλο, αν ο εθνικισμός απαραίτητα οδηγεί στον φασισμό ή στον εθνικοσοσιαλισμό ή σε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και αν είναι διαφορετική η μάχη προς τον ένα και προς τον άλλον. Δηλαδή, θα σου πω τώρα ένα γελίο παράδειγμα. Και ο Σόρας, οι οργανώσεις του Σόρα λένε ότι είμαστε πατριώτες ή στα όρια, ας πούμε, του εθνικισμού. Άμα τους κατηγορήσεις για φασίστες, τους πούνε όχι, δεν είμαστε φασίστες, είμαστε Έλληνες εθνικιστές ή, ξέρω εγώ, πατριώτες ή δωδεκαθίστες, δεν ξέρω εγώ, αλλά δεν θα δεχτούν τον όρο αυτό. Πώς το βλέπετε αυτό? Το ένα οδηγεί στο άλλο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Και οδηγεί και δεν οδηγεί. Δεν οδηγεί απαραίτητα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο εθνικισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο επίσης είναι ένα αιματοβαμμένο πολιτικό εργαλείο της αστικής τάξης, το οποίο δημιούργησε όλο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Ο φασισμός είναι μεταγενέστερος αυτού. Στην Ελλάδα, όλη την ιστορία της μεγάλης ιδέας, των συνεχόμενων πολέμων, των Βαλκανικών, των κατακτήσεων, της σφαγής πάνω στη Μακεδονία και όλα αυτά που είχαν γίνει, δεν τα κάνανε οι φασίστες. Οι εθνικιστές ήταν η μήτρα όλη αυτή τη κατάσταση. Οπότε, πάνω στο όραμα του διεθνισμού και της εξέγερσης που έχουμε εμείς, ο εθνικισμός είναι για αυτούς απέναντι σαν αντίληψη. Τώρα, βέβαια, σε μια μεταγενέστερη περίοδο, δηλαδή μετά το Μεσοπόλεμο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο εθνικισμός είχε ταυτιστεί με τον φασισμό. Και τον εθνικοσοσιαλισμό. Η μάχη ήταν ξεκάθαρη. Και στην Ισπανία και στη Γερμανία και στην Ιταλία και μετά όταν στην πολεμική σύραξη. Οπότε σαν σήμερα δεν είναι, ενδεχομένως είναι ταυτισμένα, δεν είναι ταυτισμένα, δεν έχει και τόση σημασία. Δηλαδή το να κάτσουμε να δούμε άμα ως όρος αυτό το αντιδραστικό απατεωνιστικό κομμάτι της κρίσης που βγήκε τελικά είναι φασίστες για να συγκρουστούμε ή είναι απλά εθνικιστές για να μην συγκρουστούμε. Ήταν ένα κομμάτι τελείως αντιδραστικό, μια ιστορία που πραγματικά είχε πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που πραγματικά δηλαδή νομίζεις ότι είσαι... Ήταν κωμικό τραγικό. Ναι, ήταν κωμικό τραγικό, αλλά πραγματικά το πώς μπορούσε ένας τύπος να έχει τόση προβολή, να κάνει τόσες ακατάσχετες, ακόμα και με αστικούς όρους, δηλαδή παρανομίες κάθε μέρα, να έχει στήσει μια τέτοια απατεωνίστικη πυραμίδα τόσο προβεβλημένη και να μην κινείται τίποτα. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα παρακράτος, υπάρχει μια παρανομία στην Ελλάδα, αλλά όπως να το κάνουμε, οι πιάτσες των μπράβων, τις διακίνησεις αρχοντικών κτλ. Δεν έχουν γραφεία σε κάθε γειτονιά και σου λένε ότι παιδιά εμείς είμαστε αυτοί και έλα εδώ πέρα να πάρεις με το καματάκι και να σε κάνουν και να σε ράνουν. Δηλαδή, ακόμα και στο κομμάτι, ρε παιδί μου, του οργανωμένου εγκλήματος, υπάρχουν τα προσχήματα. Σου λέω, άλλος είμαι σκυλάδικο, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Ο άλλος όχι, ήταν ξεκάθαρα ταμπέλα, φάτσα, εδώ πέρα εμείς. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτή η ιστορία, μάλλον. Έχουν μείνει βέβαια κάτι τύπου που ανέβαινε στα Ακρόπολη για να μην. Mm. Αλλά ναι, θα σου πω ότι δεν ήταν ζήτημα τελικά με αυτοί είναι φασίστες ή όχι. Mm. Και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το ζήτημα του που ανοίγει, το ζήτημα του πολέμου κτλ. Δεν θα τεθεί με όρους ιδεολογικούς, άμα τελικά ο πόλεμος είναι εθνικιστικός ή φασιστικός πάνω σε μια τέτοια κατάσταση. Το όραμα του διεθνισμού και της εξέγερσης βάζει κάθε τις γραμμές που περνάει απέναντι από αυτό, οπότε θα πρέπει να τα κρίνουμε συγκεκριμένα σαν τι είναι το καθένα για να λειτουργήσουμε, αλλά σε ένα κοινωνικό ιδεολογικό πλαίσιο, ναι, είμαστε απέναντι στον εθνικισμό, είτε οδηγεί στο φασισμό, είτε παραμένει σαν ένα αυτόνομο κομμάτι του εθνικισμού. Θα σου διαβάσω, δεν είναι πολύ, είναι 2-3 κομμάτια από κάποια πράγματα που έχετε, νομίζω ότι είναι από τις θέσεις σας και αυτά. Για να σου κάνω μια ερώτηση μετά. Γράφετε να τελειώνουμε επιτέλους με κινήματα εντός εισαγωγικών πίεσης προς τους θεσμούς ή με αυτά που δημιουργούν μικρές, εντός εισαγωγικών καθαρές δικές μας δομές και αφήνοντας το κράτος να είναι μοναδικός κεντρικός φορέας υλοποίησης πολιτικής. Επίσης, η σημερινή αριστερά είναι γνήσιο τέκνο των λιπόψυχων λεγκαλιστών του ΚΚΕ και του ευρωκομμουνιστικού ΚΚΕ.
εσωτερικού. Μπόρεσαν να μασάνε τους όρους και προϋποθέσεις, όσοι εντός εισαγωγικών καταδικάζουν τους εξτρεμισμούς προβοκατόρικων στοιχείων που βάζουν σε κίνδυνο το εργατικό κίνημα, δεν ανήκουν για τις εξέλιξεις αλλά του συμβιβασμού και του ρεφορμισμού. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα από πού είναι. Γράφει πάντως, είναι δικό σας και λέει προφανώς και δεν υποστηρίζω. Θα μου πεις εσύ αν κάνω λάθος τώρα, έτσι. Πως οι λάθος εκτιμήσεις και ο υπερπαναστατισμός είναι εντός εισαγωγικών συνταγή επιτυχίας. Αντίθετα, αυτές οι αδυναμίες είναι που στήριξαν και η επαναστατική αριστερά δεν μπόρεσε να κληρονομήσει εντός εισαγωγικών την εξέγερση, να συνεχίσει νικηφόρα σε μια δεύτερη προσπάθεια. Όμως άφησε μια παρακαταθήκη που κοντεύει να χαθεί στη λύθη αυτή της επαναστατικής αποφασιστικότητας και υποκειμενισμού. Αυτή που προσπαθεί να βρει τα πιο αδύνατα σημεία του αντιπάλου και να τον δαγκώσει όσο πιο δυνατά μπορεί με όσες δυνάμεις και αν έχει. Αυτή που αντιτίθεται στον αντικειμενισμό, στη μακρά περικύκλωση του καπιταλισμού και του όριμου φρούτου. Αυτή που δεν θεωρεί την επανάσταση αριθμητική πράξη, αλλά χαοτικό σύστημα εξισώσεων που το επαναστατικό υποκείμενο μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Είναι δικό σας, έτσι. Κόμμασα, ναι. Είναι από το κύμα της εξήγησης. Ωραία, εντάξει. Σε άλλο κομμάτι γράφεται αυτή τη φορά η εξέγερση να είναι οργανωμένη, να έχει σχέδιο, να μην αναλωθεί σε εντυπωσιακά δρόμενα στους δρόμους μόνο. Και το τελευταίο λέει: η βία λοιπόν που αποτελεί ιστορικά αποδεδειγμένο, αναπόφευκτο και αναπόσπαστο όπλο ενάντια στον φασισμό πρέπει να έχει εργαλειακή χρησιμότητα. Δεν υπηρετεί βεντέτες, ατομικούς εγωισμούς ή αυτοτελή θεαματικά δρόμενα και έχει νόημα στον βαθμό που παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα του φασιστικού στρατοπέδου και λειτουργεί συγκροτητικά για το αντιφασιστικό κίνημα. Θα προσπαθήσω τώρα να κάνω μια. Να θέσω μια ερώτηση μέσα από όλα αυτά. Ωραία. Γιατί πάλι μου κάνει ότι κάτι. Κάποια κομμάτια δεν κολλάνε με τα άλλα. Mm-hmm. Ωραία. Ουσιαστικά αυτά τα κομμάτια νομίζω ότι αναφέρονται στη. Θα το θέσω έτσι στη βία. Mm-hmm. Και το τι ρόλο μπορεί να παίξει γενικά. Και μου φαίνεται ότι από τη μία λέτε ότι. Δεν καταδικάζουμε ας πούμε, τη βία και η αριστερά που το έχει κάνει αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι η ίδια καταδικαστέα που δεν καταδικάζει τη βία. Έχει αποκλειστεί. Με το... Η αριστερά καταδικάζοντας τη βία συνολικά έχει χάσει τα εργαλεία της, έχει χάσει την ιστορική της σύνδεση με προηγούμενες περιόδους εξεγέρσεων, παναστάσεων κτλ. Παγκόσμια. Και έχει μπει σε ένα κομμάτι, η ίδια έχει αφοπλιστεί, έχει παροπλιστεί και το μόνο που της μένει είναι αυτό που περιγράφουμε το κίνημα πίεσης προς το θεσμό. Με αυτό το κομμάτι έχει μπει σε ένα μανιχαϊστικό δίπολο, είτε προπαγάνδα αφηρημένη πίεση ή φυσιακλίγια και αντάρτικο. Ναι. Και έχει χάσει όμως όλο τον διάμεσο, όλο αυτό το... Τον δρόμο, πώς φτάνεις από τη μία στο άλλο. Και επειδή για φυσική και για αντάρτικο δεν φτάνεις ποτέ μόνο από την πίεση, δηλαδή δεν λες πιέζω, α δεν μου το έκανες, γίνω στα βουνά, δεν γίνεται έτσι, είναι μπλοκαρισμένη σε αυτό το δρόμο. Mm-hmm. Από αυτή την αντίληψη, από αυτή την τακτική, από αυτή τη χρόνια καταδίκη της βίας, της δράσης, ενός πιο εξηγενών, πιο δραστήριου, τέλος πάντων. Ναι, κατάλαβα πώς το θέλετε. Ένας κινητής, κομμάτι του κινήματος προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Ωραία. Από αυτό λοιπόν, μετά λέτε ότι αυτή τη φορά η εξέγερση να είναι οργανωμένη, να έχει σχέδιο να μην αναλωθεί σε εντυπωσιακά δρόμενα στους δρόμους μόνο. Mm-hmm. Θες να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό και σε σχέση με το προηγούμενο. Και σε σχέση με το προηγούμενο. Στον αντίποδο αυτού δεν είναι μια κατάσταση ότι... Σε μια κατάσταση τέλος πάντων τυχαιότητας, ότι χτυπώντας ή αναβαθμίζοντας τη βία σε τυχαία όποτε είναι, απαραίτητα θα φτάσει σε μια κατεύθυνση. Δηλαδή, αν αφήνοντας το κομμάτι της προπαγάνδας και μπαίνοντας σε πιο επιθετικές, στοχευμένες επιθέσεις, χωρίς σχέδιο, χωρίς κάποια κατάσταση χτισήματος, κρίσης, τι έκανα, που πάω, όπως προχωράω, ότι αυτό το πράγμα θα σε φέρει σε μια προοπτική. Αυτό που βάζουμε είναι ότι χρειάζεται, αυτό που είπα και πριν, ένα σχέδιο. Πέντε ζητήματα, ξεκινάει η εξέγερση. Πέντε βασικούς, πού την έχω φτάσει, πώς έχει πάει, τι έχουμε κάνει, τι έχουμε στα χέρια μας και από εκεί, πώς αναβαθμίσουμε, πού τραβιόμαστε, πού τραβάμε δυνάμεις, πού ανεβάζουμε.
κεντρικά πολιτικά ζητήματα που τίθονται. Τροφοδότηση της εξέγερσης με ό,τι χρειάζεται, η ιστορία με το χρήμα, με την αγορά, πώς θα κινείται, ποιος θα ελέγχει την αγορά, ποιος θα ελέγχει την ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα, σε ποιο βαθμό την ελέγχουμε, πώς θα την ελέγξουμε παραπάνω, είμαστε οκεί σε αυτή την κατεύθυνση. Προχωράμε από αυτό, το κατοχυρώνουμε και λέμε ότι αυτό έχουμε και το αναβαθμίζουμε. Όλο αυτό το σχέδιο που δεν υπήρχε στις δύο μεγάλες προηγούμενες εξεγέρσεις στην Ελλάδα, το 1973 στο Πολυτεχνείο και το 8 με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Αυτό που επίσης έχουμε πει σε κάποια στιγμή στο ίδιο κείμενο κτλ. Είναι ότι η εξέγερση το 8 δεν τσακίστηκε, δεν διαλύθηκε, δεν είχε μια συντριβή. Υποχώρησε στις δικές ανεπάρκειες, αυτό το δυναμικό υπάρχει ακόμα. Και με αυτό το δυναμικό θα χτίσουμε ξανά. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση παρσινής κομμούνας, δεν είμαστε σε μια κατάσταση το τέλος του φιλίου του 49, να διαλυθούν οργανώσεις, να σφαχτούν όλοι οι αγωνιστές, να μην μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα για να βάλουμε ένα άλλο σχέδιο. Αυτό είναι το σχέδιο της εξέγερσης που έγινε, ακόμα υπάρχουν, οι συλλογικότητες, οι οργανώσεις κτλ. Που υπήρχαν μέσα στην εξέγερση υπάρχουν και σήμερα, έχουν την εμπειρία της εξέγερσης και μπορούμε να προχωρήσουμε. Ωραία. Αυτά που μου ανέφερες πριν περί βίας και συνδεόμενα βέβαια γιατί σου διάβασα και εγώ αυτό το τελευταίο κομμάτι με την εξέγερση ισχύουν και για την τωρινή περίοδο που εγώ ας πω θεωρώ ότι δεν είναι μια προεξεγερσιακή περίοδος ας πούμε δεν ξέρω τι είναι αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τέτοιο ότι και πάλι βία γιατί γράφεται ότι πρέπει να έχει εργαλειακή χρησιμότητα. Αυτό που μου περιέγραφες δηλαδή πριν σε σχέση μας με την εξέγερση. Αυτό ισχύει και για τώρα. Εκτός αν θεωρείτε ότι και τώρα έχουμε μια προ... Όχι. Θεωρούμε ότι ζούμε σε εποχή εξεγέρσεων. Καταρχήν. Και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Θεωρείτε ή δεν θεωρείτε. Θεωρούμε. Υπάρχουν γενιές, οι οποίες υπάρχει μια γενιά τέλος πάντων στον δρόμο που έχει ζήσει στην εξέγερση. Το 8. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει η εξέγερση της Αξίν, πριν μερικά χρόνια στην Τουρκία, η οποία δεν απαραίτητα αντιλαμβανόμαστε τα σύνορα σαν ένα απόλυτο όρο ότι από εδώ και από εκεί είναι μια περιοχή που συμβαίνουν εξεγέρσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ροζάβα επίσης πάρα πολύ κοντά χιλιομετρικά και υπάρχει επικοινωνία με το τι γίνεται εκεί πέρα η εξέγερση που προχωράει και χτίζει τέλος πάντων αυτά που χτίζει που εμείς τα κρίνουμε πολύ θετικά και πολύ διασπαστικά. Και σε μια τέτοια περίοδο που είμαστε, θεωρούμε ότι είναι περίοδος εξέγερσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε. Ότι είναι περίοδος εξέγερσεων δεν θα γίνει. Δεν και καλά ότι θα βγαίνει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προοπτική. Υπάρχει ένα αστικό κράτος το οποίο δεν πατάει στα πόδια του. Υπάρχει τέλος πάντων το παλιό ρητό που λέγανε ότι αυτοί που κυβερνάνε δεν μπορούν να κυβερνήσουν όπως πριν και αυτοί που κυβερνούνται δεν δέχονται να κυβερνηθούν όπως πριν. Και αυτό είναι το πεδίο που χτίζεις. Το τι θα κάνεις μέσα σε αυτό μετά είναι στον υποκειμενισμό σου που είπαμε πριν. Λοιπόν, τώρα για τη βία. Σαφέστατα, η βία είναι κομμάτι του κινήματος σε όλη την κατεύθυνση. Όπως είπαμε πριν, στο βαθμό που λειτουργεί συγκροτητικά, αποδιοργανώνει τον αντίπαλο και δημιουργεί και φέρνει το κίνημα σε πιο ισχυρή θέση. Αυτό είναι καθ' όλη την περίοδο. Στο βαθμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δώσει, κρίνεται. Κρίνεται από το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, εκείνη η εξειδίκευση του αγωνιστή, του εξειδικευμένου, του πολιτικού υποκειμένου, τουλάχιστον να έχει μια αντίληψη και να μην λέει ότι εγώ θα κάνω ό,τι να είναι και θα κρυθώ, αλλά το να υπάρχει μια αντίληψη τέλος πάντων τι πάμε να κάνουμε. Ναι, έτσι γινόντουσαν πάντα και έτσι γίνονται ακόμα. Το κομμάτι του Black Bloc, το κύμα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση από το Seattle, τη Γένοβα, το δικό μας περιφερειακό κομμάτι της Θεσσαλονίκης το 2003 κτλ. Λειτουργήσε καθόλου συγκροτητικά για το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό ήταν που έδωσε ξανά πνοή τι μπορεί να βγει κτλ. Το κεντρικό εργαλείο. Το πρόταγμα της αντιπαγκοσμιοποίησης και η υλοποίησή του μέσα από το Black Bloc. Αυτό είναι πραγματικό. Δεν μπορεί να το αφισβητήσουμε. Κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι λεγκαλιστικό το οποίο το βλέπει πολύ ρομαντικά για το Σιάτλ και τη Γένοβα, αλλά δεν μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, δεν μιλάει για την Ελλάδα κτλ. Είναι από πολύ παλιά. Είναι αυτή η κούλογλου λογική. Οι ράφοι επαναστάτες, οι αιτήσεις αξιωματικοί επαναστάτες, οι καθένα οι τρομοκράτες. Υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αλλά αυτό είναι κατά τη δική μας θέση αδιαφεσβήτητο.
το πώς έδωσε. Και τα πριν παλαιότερα, το κομμάτι της αυτονομίας στην Ιταλία, μέσα στη Δημοκρατική Ιταλία, το πώς η έλεγχη του σούπερ μάρκετ, η έλεγχη της τροφής, οι οπλισμένοι αυτονομοί, οι οποίοι κατέβαιναν στο σούπερ μάρκετ και λέγανε κλείνουμε τα ταμεία για 2 ώρες μέχρι να κατέβει η αστυνομία, γιατί έπρεπε να μαζέψει αρκετά μεγάλες δυνάμεις για να τις πέσει κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι λειτουργούσε συγκροτητικά, δημιουργούσε ένα τεράστιο κίνημα. Τίποτα, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Είναι... Άρα, όχι άρα. Ό,τι καταλαβαίνω όμως αντιτίθεσαι στο κομμάτι της βίας με όρους θεάματος. Άμα αντιθόμαστε. Μόνο με όρους θεάματος εννοώ. Δεν αντιθόμαστε. Απλά καταλαβαίνουμε ότι άμα η βία δεν καταφέρει να ξεπεράσει το θέαμα, δεν καταφέρει να λειτουργήσει συγκροτητικά για την τάξη. Ναι, αλλά παρόλα αυτά εκείνη το θέμα να δει πώς λειτουργώ βία ή μη βία και συγκροτεί το κίνημα. Δηλαδή και η κοιμαζικότητα με όρους θεάματος δεν λειτουργεί συγκροτητικά. Απλά επειδή η βία θέτει πράγματα, των πραγμάτων δεν είναι το ίδιο, είναι μεγαλύτερη ευθύνη στο πώς να το κάνεις. Παρ' όλα αυτά και είναι τεράστιες πορείες οι οποίες παραμένουν μόνο στο θέαμα, ούτε αυτές συγκροτούν κίνημα. Okay. Θέλω να μου πεις αν θεωρείτε τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής φασίστες και αν έχουν ευθύνες πλέον. Πλέον εννοώ φέτος χρονικό, ας πούμε, ως κομβικό σημείο τη δολοφονία Φίσα. Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι φασίστες, εννοώ συνειδητοποιημένοι, δεν εννοώ στην αντίληψη σε αυτό που είπες εσύ πριν, ξέρω εγώ πώς το είπες, αισθητικά, όπως είπαμε για τους φασίστες, ας πούμε. Τα ξέρω, ψηφοφόροι του ΚΚΕ είναι κομμουνιστές. Μάλλον είναι. Δεν μπορώ να συμπεριληφθώ. Τουλάχιστον με τον τρόπο που αυτοί αντιλαμβάνονται. Πάντως, όλοι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ με κάποιο τρόπο αντιλαμβάνονται αυτούς ότι είναι κομμουνιστές. Πάνω σε αυτό κρίνονται, ρε παιδί μου. Και οποιοδήποτε άλλο κομμάτος, δεν είναι. Μια και μιλάμε για ψηφοφόρους. Ξέρουν την ίδια, όλοι ξέρουν την εξουσία. Απλά δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση που είχε κερδιθεί από το κίνημα και κυρίως από την αριστερά των προηγούμενων δεκαετιών, αυτό το ενοχικό του ότι είμαι ακροδεξιός, είμαι φασίστας. Υπήρχε μια κατάσταση η οποία είχε διεκδικηθεί και είχε κερδιθεί μετά τη μεταπολίτευση, αυτή η ενοχικότητα στους χουντικούς, στους φασίστες κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ενοχικότητα και αυτή η απόλυτη καταδίκη των μορφωμάτων, των ναζί, των φασιστών κτλ. Ήταν και μια εσωτερική αντίληψη δική μας. Ναι. Απλά υπήρχε μια νομιμοποίηση, ρε παιδί μου, σε ένα οικογενειακό τραπέζι, όταν κάποιος έβγαινε σε ένα σόι, ρε παιδί μου, να πει ζει τον Παπαδόπουλος, να τον πινελικώσεις. Και επειδή είχες αυτή την νομιμοποίηση, αυτός δεν το έκανε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν το πίστευε. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο στήριξε την ΕΠΕΝ για πολλά χρόνια μετά την πτώση της Χούντας. Περήφανο για τον παππού του που ήταν τάγματα ασφαλίτης και για τα τάγματα ασφαλείας. Όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο όλο αυτό το κομμάτι έχει βρει την ευκαιρία στη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής κομμάτι του μηχανισμού, οργανωτικό μέλος των ταγμάτων εφόδου. Μπορεί και ένα μεγάλο κομμάτι να μην γίνει και ποτέ. Παρ' όλα αυτά, να είμαστε ρεαλιστές, δεν χρειάζεται να γίνει ποτέ. Ποτέ δεν χρειάστηκε. Ποτέ το NSPD, ο Μουσολίνη δεν βγάλανε το σύνολο της κομματικής τους βάσης στον δρόμο για να πάρουν την εξουσία, για να εγκαταστήσουν το φασιστικό καθεστώς, να σφάξουν ό,τι υπήρχε προοδευτικό μέσα στις κοινωνίες τους και εν τέλει να πάνε σε πόλεμο. Οπότε, σαν η κουβέντα του άμα όλοι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής είναι ή δεν είναι φασίστες, δεν έχει και πάρα πολύ να μας απαντήσει. Δεν είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ένα όραμα αυτό που βάζουμε εμείς, ρε παιδί μου, της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας, της ειρήνης και όλα αυτά. Είναι αυτό το κανιβαλικό κομμάτι του «εγώ θα ζήσω», «τα παιδιά μου θα ζήσουν», «να πάνε να πνιγούν τα προσφυγόπουλα, τα παιδιά μου θα πάνε σχολείο». Και άμα έρθουν αυτοί και δεν χωράνε, θα μας πετάξουν έξω, δεν με νοιάζει. Και αυτό το πράγμα παίρνει μορφή μέσα στο φασιστικό μηχανισμό. Τώρα θα κάνω 2 μπορεί αφελείς ερωτήσεις, αλλά θα τις κάνω. Οι οποίες μάλλον συνδέονται. Πώς έχετε στο μυαλό σας το σύνθημα, το κλασικό σύνθημα, το τσακίστε τους φασίστες, και μέσα στον ιστότοπό σας υπάρχει μια κατηγορία που ονομάζεται μόρφωση εντός εισαγωγικών φασίστες.
φασιστών. Mm-hmm. Θες να μου πεις λίγο και για τα δύο, γιατί λοιπόν, με κάποιο τρόπο συνδέονται. Ωραία. Κι αν όντως οι φασίστες, sorry Ψηλιακό, ήταν μια δεύτερη ερώτηση, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη κουβέντα γι' αυτό και είχε γίνει ειδικά μετά την... εκείνη, μετά τη δολοφονία του Φίσα, είχε γίνει μια συνέντευξη τύπου, με διάφορους από το hip-hop και υπήρξε και εκεί μια αντιπαράθεση. Μεν λέγανε πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, ας πούμε, των ανθρώπων και κατά κάποιο τρόπο να τους μορφώσουμε. Οι άλλοι λέγανε τι να μορφώσουμε τώρα, αυτοί είναι να τους αγγίσουμε. Δεν υπάρχει τώρα καμία μόρφωση. Οπότε θες να μου πεις λίγο γι' αυτά. Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα με την αντιπαράθεση των φασιστών σε μοριακό επίπεδο. Δηλαδή, το τι θα κάνουμε τον κάθε ένα φασίστα. Και άμα κάποιος φασίστας αξίζει να μορφωθεί ή να τσακιστεί. Λίγο πολύ, αυτό το πράγμα θα το φέρει τη ζωή. Δηλαδή, άμα θεωρούμε από την ταινία την... φασιστική ταινία του American History X, ότι ο αρχιναζί τέλος πάντων μορφώθηκε και έπαψε να είναι ναζί, ο αδελφός του σκοτώθηκε από έναν μαύρο, ρε παιδί μου, κτλ. Θα μπορούσε να γίνει και ανάποδα. Θα μπορούσε να είχε βρει τις συνθήκες ο μικρός να μορφωθεί και ο μεγάλος να τσακιστεί από μια ανάλογη μορία. Δεν μπορεί ούτε η οργάνωσή μας, ρε παιδί μου, ούτε καμία οργάνωση, όσο μεγάλη και να είναι, να βάλει ένα σχέδιο με τη μοριακή ενασχόληση με τον κάθε φασίστα. Άμα ο κάθε φασίστας είτε θα τσακιστεί είτε θα μορφωθεί. Αυτό το πράγμα κρίνεται με πολιτικούς όρους στο μεγάλο επίπεδο. Και στο μεγάλο επίπεδο δεν μπορεί. Η μόρφωση των φασιστών είναι. Το θέμα μόρφωση των φασιστών είναι από εκεί η αναφορά. Τέλος πάντων από αυτή την press conference και από αυτή την κουβέντα που είχε γίνει με κάποιο τρόπο. Ο Παύλος είναι μορφώση του Ναζί που επιχειρήθηκε να μπει αυτό το σύστημα, το οποίο το ίδιο το κίνημα το έβγαλε εκτός, ρε παιδί. Γιατί η μάχη με τον φασισμό είναι μάχη ζωής και θανάτου. Δεν μπορείς. Όλα αυτά τα κομμάτια που λέει ότι οι Ναζί είναι κάποια αμόρφωτη τύποι οι οποίοι είναι Ναζί επειδή δεν έχουν προλάβει να σκεφτούν κάτι άλλο και άμα τους το πούμε θα το καταλάβουν, είναι μια ιεραποστολική αντίληψη που υπάρχει σε κομμάτι του κινήματος, ότι εγώ γίνοντας και λέγοντας και βάζοντας θέσεις κτλ. Αλλάζουν την κοινωνία. Όχι. Χρειάζεται προπαγάνδα, χρειάζεται να βάζουν θέσεις κτλ. Βοηθάνε, δίνουν κατευθύνσεις, τροφή για σχέση κτλ. Αλλά δεν αλλάζει η κοινωνία. Η κοινωνία αλλάζει από μηχανισμούς οι οποίοι επιβάλλουν έναν διαφορετικό τρόπο συγκρότησης της κοινωνίας. Η συγκεκριμένη δομή που έχουμε σήμερα, η συγκεκριμένη κοινωνική δομή, είναι επιβεβλημένη κοινωνική δομή, έχει επιβληθεί με αυτόν τον τρόπο, με τους μηχανισμούς του σχολείου, του στρατού, τέλος πάντων, όλα αυτά που έχουμε και έχει δημιουργεί αυτά τα αποτελέσματα. Χρειάζεται κάποια στιγμή το ταξικό στρατόπεδο να επιβάλλει άλλους όρους, όρους συνεργασίας, όρους μη ιδιοκτησίας στην παραγωγή, μέσω παραγωγής κτλ. Και μέσα από αυτό να χτιστεί και να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό επίπεδο. Η μόρφωση των Ναζί ενδεχομένως να προκύψει όταν υπάρχει η απόλυτη δυνατότητα ισχύως του ταξικού μας στρατοπέδου, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει με αυτό το κομμάτι να μορφωθούν. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί. Δηλαδή, μιλάμε για μια περίοδο που θα έχουν προκύψει πολλά ενδιάμεσα στάδια. Οπότε δεν έχει και πάρα πολύ αξία να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε κάτι συγκεκριμένο. Πάνω στη συγκεκριμένη συνθήκη, το τσάκισμα των Ναζί, το τσάκισμα των κομμάτων, των Ναζί που είναι κομμάτι ενός μηχανισμού επιβολής της φασιστικής αντίληψης, είναι απαραίτητο για το κίνημα. Απαραίτητο για το ταξικό κίνημα, δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Είναι απαραίτητο το ζωτικό του κομμάτι για να μπορεί αύριο να έχει απεργίες, να έχει διεκδικήσεις, να έχει ακόμα και αφού να βγάλουμε το πρόταγμα της εξέγερσης κτλ. Να έχει τα δημοκρατικά, ταξικά κεκτημένα που είχε 100 χρόνια τώρα. Αυτό το πράγμα πρέπει απλά για να τα κρατήσει. Δεν μιλάω για να πάει παραπάνω, για να πάει σε μια ανατροπή. Ή περνάει πάνω από το τσάκισμα των φασιστικών μηχανισμών, των αφεντικών. Δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω τώρα να σου κάνω μια ερώτηση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν πολλοί, λίγοι τώρα, αρκετοί δεν ξέρω, και στις δύο περιπτώσεις θα σου πω, το κίνημα που πιστεύουν, ας πούμε, ή και εκτός κινήματος, ότι μια, ας πούμε, καταδίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής, στη δίκη που γίνεται, τελικά, επειδή θα την απονομιμοποιήσει, θα την κάνει και εκτός κάδρου, τουλάχιστον στο πλαίσιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή τώρα η Χρυσή Αυγή. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, εντός και εκτός κινήματος, που λέει ότι
αν γίνει τελικά αυτό, αν όντως καταδικαστούν, αυτό θα τους κάνει ήρωες. Και ουσιαστικά υπάρχει πιθανότητα να μην διαλυθεί ο κομματικός μηχανισμός και μάλλον να μπορέσει να ανανεωθεί κιόλας. Κατάλαβες πως το λέω. Ναι. Εσείς, ποιες αντίληψεις είστε ότι θα... Καταρχήν, αν παίζει ρόλο το αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Καταρχήν, θα πρέπει να δούμε τη δίκη όχι σαν ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει αλλού, μακριά, σε μια αποστρωμένη γυάλα, όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά σαν ένα κομμάτι δυναμικής κατάστασης στη συνάρτηση των ταξικών αντιπαραθέσεων της κατάστασης του κινήματος εκτός. Δηλαδή, μια καταδίκη της Χρυσής Αυγής θα δικαιώσει σε κάποιο βαθμό το κίνημα και μια αθώωση της Χρυσής Αυγής θα φέρει μια καινούργια δυσκολία η οποία θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε. Και επίσης, μια δυναμική του κινήματος, μια αύξηση του κινήματος της ταξικής αντιπαράθεσης θα δυσκολέψει προς την αθώωση της Χρυσής Αυγής, δηλαδή μια ύφεση μιας κλιματικής διαδικασίας, μιας περίοδου εν κενώ αγώνων και δράσεων, θα είναι πιο εύκολο για μια αθώωση της Χρυσής Αυγής. Αυτό σαν ένα γενικό πεδίο, σαν ένα γενικό πλαίσιο. Το ότι η ηρωοποίηση δεν είναι απαραίτητα νικηφόρα. Δηλαδή ότι κάποιος καταφέρνει και ηρωοποιείται, δεν σημαίνει ότι ο αγώνας του, η τακτική του κτλ. Θα προχωρήσει κιόλας περισσότερο επειδή ηρωοποιήθηκε. Είτε το ανάποδο. Όλα αυτά κρίνονται σαν μια μάχη. Οπότε πάνω σε αυτό θα βάλουμε ότι άμα γίνει αυτό θα γίνει τ' άλλο. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τέτοιο. Είναι προβλέψεις, είναι εκτιμήσεις μπορεί να έχουμε για τη σημερινή περίοδο. Παρ' όλα αυτά η ετοιμιγόρια της δίκης της Χρυσής Αυγής αργεί ακόμα. Και δεν ξέρουμε και σε ποια κατάσταση θα είναι τότε οι περιστάσεις. Παρ' όλα αυτά η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι μια πραγματική μάχη το ξεχωριστό κίνημα. Ποτέ δεν βοήθησε σε τίποτα, να είμαστε ρεαλιστές, η αθώωση των φασιστών. Πρόβλημα έφερε. Δεν πανηγυρίσαμε για την αθώωση του Περιάνδρου, επειδή δεν έγινε ήρωας. Ούτε ποτέ θεωρήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα όταν καταδικάστηκαν τα καθάρματα που επιτέθηκαν στην Αντύπνοια ή η Σκορδέλη ή όλοι αυτοί, ποτέ δεν το πήραμε σαν πρόβλημα. Οπότε αυτό που έχουμε στα χέρια μας τέλος πάντων γίνουν προς τη μία κατεύθυνση. Δηλαδή αυτό που ζητάει το κίνημα, σαν μια ή όρμα τέλος πάντων, μιλάμε σε όλο το κίνημα, το εκπροσωπούμε, θεωρούμε ότι μια καταδίκη της Χρυσής Αυγής θα της δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα μια αθώωσή της θα δημιουργήσει σε εμάς πρόβλημα. Είναι όπλο εδώ στα χέρια μας ότι στείλουμε τις συγκεντρώσεις σε μια υπόδικη κλιματική οργάνωση και όχι σε ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Δεν φτάνει να λύσει την κλιματική οργάνωση. Όλα αυτά μέσα στο πεδίο που βάζεις, καταθέτεις τέλος πάντων τα χαρτιά σου, ένα από τα χαρτιά είναι και αυτό. Μια κλιματική οργάνωση. Σε αυτούς κάνουμε τη συγκέντρωση και δεν επιτρέπουμε σε κλιματικές οργανώσεις, φασιστικές κλιματικές οργανώσεις, να συγκεντρώνονται στις πλατείες. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Και δεν είμαι σίγουρος, νομίζω βέβαια ότι έχει εκδοθεί αυτό το έντυπο η αντιφασιστική φιγουρά, λέγεται. Ναι. Έχει εκδοθεί. Όχι, δεν έχει εκδοθεί. Όχι. Είναι αυτό που θα εκδοθεί μέσα. Ναι, θα βγει μέσα στη βδομάδα, από τις επόμενες παρεμβάσεις θα αρχίσει η διανομή. Έχετε βγάλει κάτι όμως μέχρι τώρα. Έχουμε βγάλει μια έκδοση, η οποία είναι μια συνολική έκδοση των κειμένων, των θέσεών μας, προκηρύξεων, των πολιτικών εισηγήσεων των οργανωτικών ολομελιών. Τέλος πάντων, μια συλλογή κειμένων από 3 χρόνια δράσης και ανάπτυξης της οργάνωσης. Έχει κείμενα από την πρώτη περίοδο, έχει κείμενα από δράσεις κεντρικές, από τα ίμια, από την 1η Νοέμβρη, πως κεντρικές αντιφασιστικές μάχες, πολιτικές εισηγήσεις και προκηρύξεις. Άρα, στην εκδήλωση που θα γίνει στις 31/5 στην ΑΣΟΕ, δεν είναι? Ναι. Θα διανεμηθεί, ας πούμε, και η αντιφασιστική φρουρά? Θέλουμε να υπάρχει. Θέλουμε να υπάρχει. Ναι, είναι... Ωραία. Παίζουμε με το χρόνο. Ωραία. Άμα δεν υπάρχει η Τετάρτη στην ΑΣΟΕ, θα υπάρχει σίγουρα από την επόμενη εβδομάδα. Η αντιφασιστική φρουρά θα είναι μηνιαίο περιοδικό, σταθερή περιοδική έκδοση, σε αντίθεση με το προηγούμενο. Η αρχική του
τα αρχικά τεύχη, τέλος πάντων, τα πρώτα είναι το δεκασέλιδο, ώστε να μπορεί να παρακολουθείτε με μια, να κρατηθεί η περίοδος η οποία σου βάζει με απόλυτους όρους μια συγκεκριμένη δουλειά που έχεις να κάνεις μέσα στο μήνα. Θα υπάρχουν πολιτικά κείμενα για την περίοδο, για, για πώς συλλαμβανόμαστε κάθε φορά το τι έχει γίνει. Θα υπάρχουν κείμενα προσεγγίσεων ιστορικών περιόδων, γεγονότων πολιτικών και θα υπάρχουν και αναφορές σε δράσεις που είτε γίνανε είτε θα γίνουν πάνω στην ατζέντα του μήνα κτλ. Το κόστος θα είναι 50 λεπτά, είναι πάνω στο κόστος και θα ζητείτε πάνω σε αυτό και η οικονομική ενίσχυση. Η ΟΡΜΑ είναι μια οργάνωση η οποία δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε χρηματοδότες, δεν έχουμε μπει σε μια τακτική να κάνουμε πάρτι για να βγάζουμε τα έξοδά μας, δεν το κατηγορούμε. Παρ' όλα αυτά, πάνω στον τρόπο που δουλειάς και τα λοιπά, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο τρέξιμο το οποίο δεν μπορούμε να το σηκώσουμε και αυτό. Δεν είναι μια απλή διαδικασία όλα αυτά τα παρακολουθήσεις ενίσχυσης. Και ζητάμε από τον κόσμο που διαδράμε τέλος πάντων στη δράση και τα λοιπά, με αυτόν τον τρόπο έχουμε κρίνει ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τον αγώνα μας. Καλά πάμε, υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου, θετικά το βλέπει πάνω σε αυτό. Και θα είναι μηνιαίο, είπες. Και θα είναι μηνιαίο, ναι. Γιατί είδα ότι είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον ρόλο στρατηγικής οργάνωσης στο επαναστατικό κίνημα, συνεργατική μορία των Πολυσυνδίκων και ΣΕΝΕΤΕ. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα βγει σε δύο τεύχη, θα βγει σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το Πολυσυνδίκων, που θα είναι στο πρώτο τεύχος, στο δεύτερο θα είναι τη ΣΕΝΕΤΕ. Και είναι προσεγγίσεις πώς το κίνημα, πώς οι οργανώσεις του κινήματος βάλανε οργανωτικά να πραγματώσουν αυτό που προτάσανε. Δεν το προπαγάνδισαν αφηρημένα, το κάνανε πράξη, βάλανε πάνω στις ανάγκες που τους τέθηκαν, το πώς τις απαντήσανε. Το σχόλιο τώρα είναι η τελευταία ερώτηση. Τώρα αυτό που θα σου αναφέρω είναι αστείο, αλλά με αφορμή αυτό. Είχε δηλώσει κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης, δεν ήταν ένα μήνα δίμηνο, ότι ο άνθρωπος καλά θα καθαρίσει τα εξάρχεια μέσα σε λίγες ώρες. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιεί και αυτούς τους όρους, θα καθαρίσω, να συγκρομίσω και όλο αυτό το πράγμα που προσπάθει. Θεωρείτε ότι σε μια ενδεχόμενη αλλαγή διαχειριστών της εξουσίας, δηλαδή ας πούμε θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ανέβει, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ως αντιπρόεδρο τον Γεωργιάδη, δηλαδή προσπαθεί να τις πιάσει όλες τις πλευρές, και τη φιλελεύθερη και την ακροδεξιά, ο Βορύδης, αν θυμάμαι καλά, είναι και βουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Αν αλλάξουν οι διαχειριστές της εξουσίας, πιστεύετε ότι το αντιφασιστικό κίνημα θα έχει άλλες προκλήσεις τυχόν, ας πούμε, να αντιμετωπίσει, θα είναι αλλιώς τα πράγματα, θα είναι πιο σκληρά, θα προσπαθήσει, ξέρω εγώ, η εξουσία να κάνει άλλα πράγματα, να το αντιμετωπίσει αλλιώς όλο αυτό που έχετε σκεφτεί σαν ενδεχόμενο. Ωραία. Καταρχήν, ιστορικά να το βάλουμε για να μην ξεγελιόμαστε, ο νεοφιλελευθερισμός, η πρώτη του δοκιμή ήταν με καλύτερο φασισμό. Και μιλάω για τη Χιλή το 1973 με τη Χούντα του Πινοσέτ. Οπότε το να φανταζόμαστε τον εθνικοσοσιαλισμό, τον φασισμό, άρρητα δεμένο με τον εθνικοσοσιαλισμό, με μια κατάσταση εργατική και από τα κάτω, δεν μας βοηθάει κάτι. Όπως έχουμε πει και στις θέσεις μας, ο φασισμός δεν έχει ιδεολογία. Οπότε στη Χιλή ήταν το όχημα για να δοκιμαστεί για πρώτη φορά τα σχέδια του Φρίντμαν της σχολής του Σικάγου για τον νεοφιλελευθερισμό σε ένα ακραίο φασιστικό καθεστώς της Χούντας του Πινοσέτ. Οπότε, σαν τέτοιο ρε παιδί μου, εμείς δεν θεωρούμε ότι ένας νεοφιλελεύθερος απαραίτητα θα έχει μια αντιπαράθεση με τους φασίστες και μια λαϊκή δεξιά θα την έχει πιο κοντά. Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε εργαλείο της αστικής τάξης χρειαστεί τον φασισμό θα τον έχει. Ενδεχομένως και η Σοσιαλδημοκρατία κάποια στιγμή θα μπορούσε να συμπράξει με τον φασισμό και να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, πάμε στο προκείμενο. Ενδεχομένως, ναι, μια αλλαγή της κυβέρνησης να είναι και αλλαγή πολιτική περίοδου για την Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς θα σπεκουλάρει μια δεξιά κυβέρνηση πάνω στο θέμα του ρατσισμού, πάνω στο θέμα της καθαριότητας, της νομιμότητας, των εξαρχείων και όλο αυτό το. Όλης αυτής της κουβέντας. Η κουβέντα πάντως για το καθάρισμα των εξαρχείων έχει γίνει από όλες τις κυβερνήσεις. γίνει από το Πασόκ, η επιχείρηση Αρετή και όλα αυτά είναι πασοκικά. Πασοκικού του Πορτογαλία.
σίγουρα μια κυβέρνηση Μητσοτάκη με Βορύδη, Δένδια, Άδωνη και όλο με αυτό τον εσμό τέλος πάντων που έχει αποκτήσει κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό προσωπείο, ενδεχομένως να χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης από το αντιφασιστικό κίνημα. Και ναι, ενδεχομένως να υπάρχουν άλλα καθήκοντα μετά στις οργανώσεις του και στις συλλογικότητες του. Πάντως δεν θεωρώ στο. Άμα θέλω να αναπτύξουμε λίγο την ερώτηση πάνω στο αυτόματο ότι η καταστολή γεννάει κίνημα, ότι τώρα το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι συνενετικός, δεν είναι. Και ζητήματα καταστολής και τα λοιπά, με τον τρόπο που υπάρχουν. Απλά το διαχειρίζεται επικοινωνιακά αλλιώς. Ναι, παρόλα αυτά δεν μπορείς να πεις ότι δεν μπορώ να κάνω κίνημα επειδή υπάρχουν κυβέρνηση που το διαχειρίζεται επικοινωνιακά. Δηλαδή αυτό είναι και λίγο να κοιτάει, είναι λίγο. Αυτοματικά δεν γίνονται απαραίτητα. Ναι. Όχι, και επίσης είναι και λίγο. Θέλει μια καλή αυτοκριτική, ρε παιδί μου, το συλλογικό κίνημα και το οργανώσεω μας, το κίνημα του τι κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε με τέτοια ευκολόγια να ξεπερνάμε καταστάσεις. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μια προοπτική, μια κατάσταση κτλ. Και να λέμε, α, το διαχειρίζεται επειδή ο Τόσκας είπε ότι δεν θα καθαρίσει τα εξάρχεια, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ενώ άμα βγει ο Βόρειδης που μας εστάξει και θα καθαρίσει τα εξάρχεια, θα συντρέξουν τα μπουλούκια του λαού να τα υπερασπιστούν. Ναι, κατάλαβα. Θες να μου πεις τώρα ως στο τέλος, επειδή το αναφέραμε πριν, όλα δεν το είπαμε, κάποιες πληροφορίες για το πότε είναι η εκδήλωση, τι ώρα κλπ. Η εκδήλωση είναι την επόμενη Τετάρτη, στην ΑΣΟΕ. 31 του μήνα, ναι, στο κεντρικό αμφιθέατρο 7 η ώρα. Θα υπάρχει υλικό της οργάνωσης, θα είναι μια κουβέντα με θέμα, όπως είπαμε, τον ενάντια στον εθνικισμό φασισμό με το όπλα της κομμουνιστικής, με το όπλα της εξέγερσης κομμουνιστικής στρατηγικής. Θα γίνει μια εισήγηση συνολικά πάνω στην περίοδο του αντιφασισμού, αλλά και πάνω στο θέμα του ταξικού κινήματος, των οργανώσεών του, του τι οργανώσεις χρειαζόμαστε, το ποια εργαλεία έχουμε κερδίσει, ποια έχουν βάλει σύντροφοι από όλο το φάσμα του αγώνα και πώς αυτό το πράγμα θα πρέπει να αναπτυχθεί. Θεωρούμε ότι θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είναι στο κομμάτι μας από πάντα η οργάνωση, έκανε πολιτικές εκδηλώσεις με θέματα που έβρισκε ότι αφοράνε την περίοδο. Η πρώτη μας δημόσια παρουσία ήταν με μια εκδήλωση πάνω στο τότε. Στην εποχή για το φασισμό που παραδίδεται στην Ευρώπη, ήταν λίγο μετά την Μαϊντάν της Ουκρανίας και ήταν μια κατάσταση δεξιάς τροπής που είχε πάρει στην Ευρώπη. Θεωρούσαμε ότι τότε ήταν ένα κεντρικό πολιτικό κομμάτι που έπρεπε να γίνει μια κουβέντα μέσα στο κίνημα για αυτά. Σήμερα βάζουμε το ζήτημα της εξέγερσης, το οποίο είναι κάτι που θα πρέπει σιγά σιγά να ξαψηλαφείται πώς και τι είναι. Είναι θέμα στιγμής, είναι αυθόρμητο, είναι οργανωμένο, είναι τέχνη, είναι προκύπτει, όλα αυτά τα πράγματα και επιχειρήματα πάνω σε όλα αυτά. Θέλουμε να υπάρχει κόσμος να γίνουν τοποθετήσεις, να γίνει μια κουβέντα πάνω σε αυτό, να γίνει μια συζήτηση, ναι, να κεντριστούν αντανακλαστικά, να βγουν θέσεις κτλ. Να υπάρχει και αντιπαράθεση θετική, είναι, πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση, πρέπει να τίθονται τα πράγματα στο κίνημα και πάνω σε αυτό να ισχυροποιούνται ή να απορρίπτονται τρόποι κτλ. Πάντα για την περίοδο. Όχι γενικά, φορεστικά. Δεν θεωρούμε ότι η εξέγερση του οποίου επανάσχει κτλ. Χτίζεται με Ευαγγέλια κατά Βακούνιν, παράγραφος 12, κεφάλαιο 3. Έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει know-how στο πώς το χτίζω. Πρέπει να βλέπω την περίοδο, να βλέπω τα εργαλεία, να έχω τα εφόδια και την οξυδέρκεια να τα προχωράω. Ωραία. Τελικά δεν είναι η τελευταία ερώτηση, όσο κάνω την τελευταία που βγήκα από αυτήν τώρα τη σκέφτηκα. Όταν θέλετε να κάνετε κάποια, με αφορμή τώρα την εκδήλωση, είτε εκδήλωση είτε δράση, απευθύνεται, ας πούμε, πρόσκληση σε όλο τον χώριο, ας πούμε, κίνημα. Ή όταν θα σας ζητήσει κάποιος, θα πάτε οπωσδήποτε να συνδράμετε, ας πούμε, την προσπάθειά του. Όταν κάνουν μια εκδήλωση, ναι, φεύγουν κάποιες λίστες με πολύ, πολύ μαζική απέκτηση από όλο το φάσμα του κομματιού που θεωρούμε κομμάτι του κινήματος, οργανώσεων συλλογικοτήτων, της αριστεράς, της αναρχίας, στέκια, καταλήψεις τοπικές κτλ. Ενδεχομένως πάντα να ξεχνάμε μερικές, αλλά δεν υπάρχει μια κατάσταση αποκλεισμού ότι θέλουμε αυτούς ή τους άλλους. Όταν υπάρχει κάποια αντιφασιστική δράση, νομίζω, ναι, ότι
πάντα όσες προσκλήσεις μας έχουν γίνει για τη διοργάνωση μιας αντιφασιστικής δράσης, έχουμε πάρει. Ποτέ δεν έχουμε απορρίψει κάποια αντιφασιστική δράση χωρίς κουβέντα. Ενδεχομένως να πάμε και να πούμε ότι εμείς στροφή δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό, δεν συμφωνούμε, δεν γίνεται έτσι. Θα στηρίξουμε, θα βοηθήσουμε ή δεν θα συμμετάσχουμε καθόλου. Αλλά εκ των προτέρων να ανοιχθούμε μια πρόσκληση δεν το έχουμε κάνει. Εντάξει, πάνω σε αυτό τι να σου πω τώρα. Ενδεχομένως να το κάνουμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το οποίο να μας πετάει απ' έξω εκ των προτέρων. Αλλά μέχρι στιγμής ναι, δεν έχουμε βρεθεί με κανένα στροφικό εγχείρημα, κάποιο τρόπο. Μας έχει τύχει να μην πάμε. Ναι. Ότι με τον τρόπο που στείνεται. Κρίνεται ότι δεν. Ναι, ότι δεν. Αλλά. Δεν θα προσφέρατε, ας πούμε, όπως θέλατε, ή προϋποθέσεις δεν ήταν. Οι προϋποθέσεις που... θεωρούσαμε ότι αυτό το τρόπο που πάει να στηθεί δεν βοηθάει το αντιφασιστικό αγώνα για να προσεγγίσει και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, πριν ευχαριστήσω εσένα, θέλω να ευχαριστήσω την εκπομπή τη Με Χωρίς Πατρίδα, γιατί πολλές από τις ερωτήσεις που βγήκανε από τις δύο φορές που έχετε μιλήσει στα παιδιά. Και να σας ευχαριστήσω και εσένα για την κουβέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.